Okay. Μπούσαν από την αρχή, κυρία Σακά. Λοιπόν, λέω ότι σταθερά της ιστορίας, η σχέση αυτή ιστορίας και λογοτεχνίας που ξεκίνησε πάνω σε μια ιδέα του Γιώργου Κόκκινου και είναι μια συνδιοργάνωση του εργαστηρίου ιστορίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Προχωράει στη δεύτερη συνάντηση. Σήμερα το θέμα μας είναι το 1821 μέσα από δύο εντελώς διαφορετικές λογοτεχνικές προσεγγίσεις. Και θα τα πούμε στην πορεία τα υπόλοιπα. Η συνάδελφος Ελένη Πατσιατζή θα παρουσιάσει τους συγγραφείς και εγώ καλώ τον κύριο Κόκκινο να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό και να μας πει πώς σκέφτηκε και πώς βλέπει όλη αυτή την ιδέα του που υλοποιείται. Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Πέρυσι ξεκινήσαμε με τη φιλοδοξία να προσφέρει το Πανεπιστήμιο και ειδικότερα το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών επιμόρφωση κυρίως σε εκπαιδευτικούς. Καταρτήσαμε ένα πρόγραμμα στο οποίο συνήθως συμμετείχαν ένα ή δύο άτομα. Καμιά φορά βέβαια ήταν πιο ομαδική, πιο συλλογική εργασία. Το παρήγορο είναι ότι υπήρξαν συνεδρίες οι οποίες παρακολουθήθηκαν ακόμα και από 230 και 240 άτομα. Και αυτό μας γέμισε ευθύνη, την οποία ευθύνη δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε εγώ και η Κυριακή Φαρδί. Θεώρησα λοιπόν ότι δεν έχει νόημα να απευθύνεσαι σε τόσο πολύ κόσμο όταν δεν έχεις τη δυνατότητα, παρά τα καλά σχόλια που πήραμε, όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθείς την πορεία της επίδρασης που ασκείς, αν ασκείς κάποια επίδραση. Και θεώρησα ότι ο καλύτερος φορέας για να συνεργαστούμε σε μια τέτοια προσπάθεια ήταν ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση, στον οποίο είμαι κεντρικό μέλος. Λυπάμαι που δεν έχουμε την πολυκοσμία που είχαμε πέρυσι, αλλά ελπίζω και δεν ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι εδώ η παρακολούθηση γίνεται με πολύ πιο εντατικό, πιο συστηματικό και πιο επιστημονικό τρόπο. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ο διάλογος. Λυπάμαι που την πρώτη φορά, την περασμένη φορά δηλαδή, παρά τις εξαιρετικές εισηγήσεις και την προσπάθεια που κατέβαλε η Ελένη, δεν υπήρξε διάλογος. Αλλά ίσως αυτό οφειλόταν και στο γεγονός ότι το κοινό των φιλολόγων δεν είναι αρκετά εξοικειωμένο με τέτοιου είδους προβληματικές, όπως η ευγονική. Αλλά νομίζω τώρα που τα θέματα είναι περισσότερο επικεντρωμένα σε γεγονότα, το κοινό θα είναι πιο ενεργό, έτσι που να μην εξαντληθούμε στην παρουσίαση εξαιρετικών εισηγήσεων, αλλά να γίνει και ένας πολύ ουσιαστικός και εμβριθής διάλογος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο. Θέλω να πω ότι η συνεργασία μου με την Ελένη ήταν άψογη και ότι η Ελένη είναι συνδημιουργός αυτής της ιδέας. Εξάλλου η Ελένη την υλοποίησε, για να είμαστε ειλικρινείς. Και να ευχαριστήσω και τους προσκεκλημένους μας, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη χαρά που δέχτηκαν και ακόμα μεγαλύτερη χαρά να καταλάβουν τι ακριβώς παίζεται σε αυτά που οργανώνουμε. Για μένα ο Όμιλος είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό και θα ήθελα οι δραστηριότητες του, που είναι ήδη πολλές, να είναι ακόμα πιο δυναμικές, ακόμα πιο να πλαισιώνονται από πολύ περισσότερο κόσμο και να διατηρήσει τη μαχητικότητά του και την εγρήγορσή του. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κόκκινο, κυρία Σακά. Να περάσουμε σιγά σιγά στο θέμα μας και στην παρουσίαση των λογοτεχνών, των βιβλίων και μετά στην κουβέντα. Στην πραγματικότητα αυτό που προσπαθούμε με αυτό τον κύκλο των συναντήσεων είναι να αναδείξουμε το τρίπτυχο λογοτεχνία, μνήμη, ιστορία,
Στο πλαίσιο βέβαια και της δημόσιας ιστορίας, αλλά και του κοινωνικού διαλόγου, του social discourse που παράγεται. Να δούμε δηλαδή τις διασυνδέσεις των δύο διαφορετικών κωδίκων, από τη μια του επιστημονικού πεδίου της ιστορίας και από την άλλη του λογοτεχνικού πεδίου, πώς το συγκείμενο επηρεάζει, πώς ο δημόσιος λόγος επηρεάζει τους συγγραφείς και πώς αντίστοιχα και εκείνοι επηρεάζουν με τη γραφή, με το έργο τους, την παραγωγή δημόσιου λόγου, είτε αυτός ο λόγος είναι καλλιτεχνικός, είτε είναι και επιστημονικός. Εδώ σήμερα έχουμε δύο βιβλία που είναι η αφόρμησή μας. Θα μας μιλήσουν σε λίγο οι λογοτέχνες για το πώς εμπνεύστηκαν, αν τους επηρέασε το γεγονός ότι πρόκειτο πριν την έκδοση των βιβλίων να έχουμε τους εορτασμούς της επετείου των 200 χρόνων της Επανάστασης του 1821. Τι ακριβώς ήθελαν να καταθέσουν ως καλλιτέχνες. Υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία και στα δύο βιβλία, παρότι είναι τελείως διαφορετικά. Το ένα είναι ένα πεζογραφικό κείμενο του κυρίου Ακρίβου, το άλλο είναι μια ποιητική σύνθεση με πολύ έντονο το θεατρικό στοιχείο. Η ποιητική φωνή, το ποιητικό υποκείμενο είναι ένας ηθοποιός. Θα μιλήσουμε σε λίγο και για το βιογραφικό της κυρίας Διονυσοπλίου και θα καταλάβουμε γιατί. Και τα δύο λοιπόν βιβλία κινούνται γύρω από την ζωή κάποιων ηρών, κάποιους ήρωες. Στην περίπτωση του κυρίου Ακρίβου, ο ήρωας είναι ο Καραϊσκάκης, τον βλέπουμε, δεν είναι ακριβώς βιογραφία, δεν είναι σε καμία περίπτωση βιογραφία, θα μας τα πει και ο ίδιος. Είναι ο Καραϊσκάκης, ένας από τους πιο δημοφιλείς ήρωες του 1821, σύμφωνα μάλιστα με μια έρευνα του 2019 σε 1200 νοικοκυριά. Αναδείχθηκε μαζί με τον Κολοκοτρώνη από τους πιο δημοφιλείς ήρωες του 1821. Την έρευνα τη βρήκα στο βιβλίο «Μακρυγιάννη» του κυρίου Κόκκινου. Αρκετοί ασχολήθηκαν βέβαια με τον Μακρυγιάννη και σε επίπεδο μελετών και όσον αφορά γενικά εκδηλώσεις που έγιναν. Ο Καραϊσκάκης, σύμφωνα με τον κύριο Χάρη Αθανασιάδη, αναδείχθηκε αποκαθαρμένος, διαβάζω από συνέντευξή του, από καπάκια και εμφύλιους, χαράχτηκε στη συλλογική μας μνήμη ως ελάβνον έφυπος, σαν τον Άι Γιώργη που ποδοπατά τον δράκοντα Τούρκο. Δεν μας δίνει βέβαια τόσο εξειδανικευμένη μορφή ο κύριος Ακρίβος, θα μας τα πει πιο αναλυτικά όταν θα πάρει το λόγο. Στην περίπτωση της κυρίας Διονυσοπούλου έχουμε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Φεύγουμε δηλαδή από το πεδίο των μαχών, πάμε στο πεδίο της πολιτικής. Ο Καποδίστριας δεν είναι η ποιητική φωνή, το ποιητικό υποκείμενο όπως ανέφερα προηγουμένως είναι ένας ηθοποιός, ο οποίος θα ανέβει στη σκηνή και θα δυσκολεύεται όλο αυτό το φορτίο της συλλογικής μνήμης να το εκφράσει υποκριτικά και απευθύνεται διαρκώς στον κυβερνήτη. Θα διαβάσουμε και σχετικά από σπάσματα. Πάντως και οι δύο προσωπικότητες που εμφανίζονται σε αυτά τα κείμενα είναι εμβληματικές, έχουν άδικο χαμό και οι δύο. Γνωρίζουμε για τη δολοφονία του Καποδίστρια. Έχουμε ένα κεφάλαιο στο έργο του κυρίου Ακρίβου με ερωτηματικό, δολοφονήθηκε, θα διαβάσουμε απόσπασμα παρακάτω. Είναι ένας άδικος χαμός για το συλλογικό φαντασιακό και των δύο προσωπικότητων και βέβαια και τα δύο έργα παράγονται, εκδίδονται παραμονές της επετείου των 200 χρόνων. Άρα συμβάλλουν και αυτά στον κοινωνικό λόγο, στο δημόσιο διάλογο, στο social discourse, με το δικό τους τρόπο, με τη δική τους τροπικότητα. Μαζί μας βέβαια δεν είναι μόνο λογοτέχνες, είναι και ο κύριος, όπως έχετε δει και στην ανακοίνωση, έχουμε δύο συντονιστές εκπαιδευτικού έργου. Είναι ο κύριος Πυρπυρής και οι δύο είναι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου φιλολόγων, ο οποίος πολύ πρόσφατα, πέρυσι, μας έδωσε δύο βιβλία για το 1821, δύο μελέτες. Το 1821 στον τύπο 1911-1922, εκδόσεις στο Δόνη, και το μία ανάγνωση της εικονογραφίας του 1821, πάλι από τις εκδόσεις Δόνη την ίδια χρονιά. Έχουμε λοιπόν δύο κείμενα λογοτεχνικά, που μυθοποιούν και επαναμυθοποιούν ιστορικά πρόσωπα, που συνιστούν ιερές παρακαταθήκες για μας, για το συλλογικό φαντασιακό, από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε αυτό που εύστοχα πάλι είχα αντλήσει από τον κύριο Κόκκινο, υπαρξιακή παραμυθία, αλλά ενδεχομένως και ιστορικό φρονηματισμό. Το παρελθόν δηλαδή
Πάλι επανεμφανίζεται ο σηματορός και κήρυκας για τον προσανατολισμό μας στο μέλλον και νομίζω ότι ίσως είναι και πιο έγκυτο αυτό στην ποιητική σύνθεση της κυρίας Διονυσοπούλου, θα το συζητήσουμε αυτό. Και θέλω να κλείσω για να μην μακρηγορώ με το ότι βρισκόμαστε σε εποχές όπου η δημόσια ιστορία σχεδόν κατέχει τα σκύπτρα στην ιστορική νοηματοδότηση. Η λογοτεχνία είναι μια ειδική κατηγορία της ιστορίας, είναι βέβαια ένα καλλιτεχνικό πεδίο αυτόνομο, ανεξάρτητο, αλλά κλείνω με μία αναφορά του κυρίου Λιάκου που λέει ότι συχνά οι ιστορικοί προσπαθούν να αναδείξουν την ανάγκη αυστηρής προσήλωσης στις πειθαρχίες της επιστήμης τους. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο κάθε κοινωνία αναζητά νοήματα για το παρόν μέσα από την υιοθέτηση αφηγημάτων για το παρελθόν της είναι και αυτός ένα από τα αντικείμενα της ιστορικής επιστήμης. Θα μου επιτρέψουν, ελπίζω, οι συνομιλητές να ξεκινήσουμε με την κυρία Διονυσοπούλου. Να πω δύο λόγια για την κυρία Διονυσοπούλου. Ήδη αναφέρθηκα στην ποιητική της σύνθεση Θηρίδα 1821, μια και είστε η κυρία εδώ που φιλοξενούμε. Η κυρία Διονυσοπούλου γεννήθηκε στο Κάιρο. Από το 1998 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει στη Σορβόνη συγκριτική λογοτεχνία, κλασικό τραγούδι, σκηνοθεσία στο Παρίσι, φωτογραφία στην Αθήνα, έχει διδάξει θεατρική γραφή στο Φεστιβάλ Ιντερσίτη της Φλωρεντίας και έχει δουλέψει ως επιμελήτρια στις εκδόσεις Καστανιώτη και Ελληνικά Γράμματα. Έχει συγγράψει μια συλλογή μικρών πεζών με τίτλο «Με τις ευλογίες των νεκρών», θεατρικά κείμενα με ποιητική μορφή, νυχτοδία, νεκροπομπή, φυγένεια της Ευρυπίδου και άλλα. Και μάλιστα η Νυχτοδία έχει πάρει το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου θεατρικού συγγραφέα και παίχτηκε στο Φεστιβάλ Ιντερσίτη της Φλωρεντίας. Ποιητικά της κείμενα «Ψυχές στην ερημιά», σε ονομάζω «Χουριέμ», κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Το Ροδακιό», όπως και η Θηρίδα 1821. Έχει γράψει μυθιστόρημα «Η κόρη του ξενοδόχου». Και από το 2000 ασχολείται με τη σκηνοθεσία. Έχει ανεβάσει 7 παραστάσεις. Επίσης έχει κάνει πάρα πολλές μεταφράσεις συγγραφέων όπως ο Καζανόβα, Μολιέρος, Μπαλζάκ και έχει γράψει και λιμπρέτα για την εθνική λυρική σκηνή. Κυρία Διονυσοπούλου, η ποιητική σας σύνθεση είναι μια ευχάριστη έκπληξη που είπε προηγουμένως η κυρία Σακά για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει την πορεία σας. Πριν σας δώσω το λόγο, να μου επιτρέψετε να διαβάσω το πιστόφυλλο του βιβλίου. «Δεν θα φανείς, το ξέρω, κυβερνήτη. Μόνος θα μείνω και απόψε στην ταράτσα, με τη χώρα βουβά την τύχη της να τρέμει, με λαρίγκι στεγνό να μετράω τ' άστρα, μα να που ο ουρανός γυρνάει πίσω, 200 χρόνια. Και αναδεύεις κυλολόγια, ασκέρια τρέχουνε, ήχουν καβαλαρίες, γιουρούσια μπλέκονται με θέριες οπτασίες. Πέφτει από βόλη ελληνικό μπαϊρακτάρης και εκεί πέρα στην πουλια ένα γιαγκίνι, άγγελος, στέκει δίπλα μου, απάχραντο μολύβι». Ο λόγος σε εσάς, κυρία Διονυσοπούλου, να μας μιλήσετε για το βιβλίο σας και πώς αποφασίσατε να συγγράψετε, να συνθέσετε, συγγνώμη, μια ποιητική συλλογή με επίκεντρο τον Καποδίστρια και το 1821. Ωραία. Γεια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και την προηγούμενη φορά που είχα παρακολουθήσει, όπως σας είχα πει, είχα ενθουσιαστεί, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ, πολύ ζεστό το κλίμα και πολύ ενδιαφέρον και όλα αυτά που υπόθηκαν και για την Ευγονική ήταν πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ανθρωπιστικά. Τώρα στο συγκεκριμένο. Εμένα γενικά στα έργα μου πάντα με ενδιαφέρε πολύ το συλλογικό ασυνείδητο. Και έτσι τα περισσότερα είχαν να κάνουν με μύθους, τους οποίους τους διέστρεφα και με κάποιον τρόπο, περνώντας ο καιρός, γινόντουσαν όλο και πιο αφηρημένοι και υπήρχε και μια σχέση μύθου και μια σχέση με το σήμερα, ας πούμε. Με την ιστορία γενικότερα είχα πάρα πολύ κακές σχέσεις, ήδη από το σχολείο. Ήταν ένα μάθημα που πάντα με δυσκόλευε, με μπέρδευε, το θεωρούσα πάρα πολύ συγκεκριμένο και ήμουν αντιδραστική. Μέχρι ότου άρχισε να με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία της καθημερινότητας. Διάφορα βιβλία που βγαίνανε, ειδικά εκεί γύρω στο 80,
ξέρω εγώ, με τη καθημερινή ζωή των σκλάβων, της γυναίκας κτλ. Και σιγά σιγά άρχισα αυτά τα πράγματα να τα ψάχνω. Μετά το ξέχασα. Έφυγα, πήγα στο Παρίσι, έγιναν όλα αυτά που λέτε. Η πρώτη φορά που απέκτησα ξανά σχέση με την ιστορία εντελώς ουρανοκατέβατη ήταν με το προηγούμενο έργο μου, το «Σε ονομάζω Χιουρέν». Αυτό ξεκίνησε ως εξής, με την επαφή μου με την τουρκική γλώσσα, την οποία είχα ξεκινήσει να μαθαίνω. Ενδιαφέρθηκα πάρα πολύ για το χρυσό αιώνα τον Οθωμανικό, που είναι ο αιώνας του Σουλεϊμάν ουσιαστικά, και αυτή η Χιουρέμ είναι η γυναίκα του. Ψάχνοντας λοιπόν σε ιστορικά βιβλία, είδα πόσο ενδιαφέρουσα και σημαντική προσωπικότητα και για την ισότητα των γυναικών, ας πούμε, εκείνη την εποχή ήταν η Χιουρέμ. Τι πράγματα είχε κάνει που κανείς δεν μπορούσε να τα φανταστεί νωρίτερα, και έτσι έγραψα εκείνη την ποιητική σύνθεση, η οποία είχε να κάνει πάλι με το τότε, δηλαδή η Χιουρέμ, ας πούμε, εμφανίζεται ως νεκρή, είναι μέσα στον τουρμπέ της και μιλάει από εκεί, και ταυτοχρόνως εμφανίζονται και άλλα πρόσωπα, ας πούμε, της δυναστείας, και μία ποιήτρια η οποία γράφει για αυτό το πράγμα. Η Θηρίδα είναι σαν μια συνέχεια από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πηγαίνουμε εκεί που έχει αναξερτοποιηθεί, ας πούμε, το ελληνικό κράτος και προσπαθεί να δομηθεί κράτος. Είναι πάλι η ίδια λογική. Είναι πια εδώ ένας ηθοποιός όμως, ο οποίος απευθείας προσπαθεί να μιλήσει με τον κυβερνήτη για να μπορέσει να συλλάβει το πρόσωπο, το οποίο δεν μπορεί να συλλάβει. Τώρα πώς μου ήρθε αυτό? Αυτό μου ήρθε εντελώς τυχαία. Εκεί που είχαμε κλειστεί στο πρώτο κορονοϊό και αρχίσαμε να κατεβάζουμε ό,τι ταινία είχαμε και δεν είχαμε, έπεσα πάνω στο 2046, όπου εκεί... Αυτή ήταν μια ταινία που την είχα ξαναδεί, αλλά ήθελα να την ξαναδώ για λόγους εικαστικούς, μουσικούς κτλ. Το 2046 είναι ένα δωμάτιο. Αυτό το δωμάτιο λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο σαν μια τρύπα στο χρόνο. Αυτή η τρύπα για κάποιο λόγο εμένα μου έφερε στο μυαλό τη λέξη θηρίδα, η οποία κάπου αποθηκεύτηκε και έμεινε. Την επομένη το πρωί, όλος τυχαίως, το πρώτο πράγμα που μου βγαίνει στις, έτσι όπως χάζευα το Facebook, ήταν η ταρίχευση του Καποδίστρια, όπου τα όργανα μπήκανε σε μία θηρίδα, η οποία θηρίδα είναι στο ναύπλιο, στο κλεισάκι κτλ. Κτλ. Κάτι μου έκανε όλο αυτό το πράγμα. Και το βράδυ που κοιμήθηκα, γιατί συνήθως έτσι μου συμβαίνουν αυτά, ξύπνησα ξαφνικά και είπα, είναι θηρίδα 1821. Ο τίτλος. Ούτε ήξερα τι θα κάνω. Και ξαφνικά ξεκίνησα να το γράφω. Γιατί ο Καποδίστριας τώρα και όχι κάποιος άλλος. Δεν ήθελα να κάνω... Καταρχάς ήθελα οπωσδήποτε να κάνω κάτι για το 1821, αλλά κάτι που θα το έκανα μόνο σε περίπτωση που θα μου βγαίνει πριν το 1820, πριν το 2021. Και που θα έβγαινε και πριν το 2021, και αν παρατηρήσετε το βιβλίο είναι του 20. Δηλαδή και ήθελα και δεν ήθελα. Δεν ήθελα να βγει μαζί με όλο το τέτοιο, τώρα κάνουμε μια επέτειο, γιατί δεν το βλέπα έτσι. Το βλέπα σαν μια προσωπική κατάθεση απλώς σε κάτι που θα έρθει. Έτσι λοιπόν, μου ήρθε αυτό με αυτόν τον τελείως ασυνείδητο τρόπο, με τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστρια ήταν πάντα μια φυσιογνωμία την οποία θαύμαζα με όποιες αντιρρήσεις και να έχει κάποιος για την πολιτική του, τον Ατάλο, ας πούμε. Αν και εγώ πιστεύω ότι εκείνη την εποχή δεν θα μπορούσε να γίνει και κάτι πολύ διαφορετικό μέσα στο χάος που επικρατούσε. Ήταν λοιπόν μια φυσιογνωμία την οποία θαύμαζα, αλλά πέρα από αυτό, για μένα ήταν μια φυσιογνωμία κλειδί για τον τρόπο που εκείνος ήθελε να φτιάξει ένα κράτος και για το γεγονός ότι αυτό το κράτος δεν έχει φτιαχτεί ποτέ. Οπότε εκεί είναι και η σύνδεση με το σήμερα και όχι μόνο με το σήμερα, ας πούμε, αν θυμάστε υπάρχει και ήδη από την πρώτη ή δεύτερη σελίδα, δεν θυμάμαι, ένα πολύ μικρό έτσι κομματάκι, ένα στίχος που ουσιαστικά μιλάει για τους πρόσφυγες που ήρθαν και τις γυναίκες που τις λέγανε παστρικές. Δηλαδή
γίνονται μικρές φλασιές μέσα στην ιστορία, το πώς αντιμετωπίζουμε πράγματα, το πώς υποτίθεται... Ναι, πρώτη σελίδα. Προς τα κάτω. Κάτι... από την όψη είναι... και σε λέω παστικιά. Ναι, λοιπόν. Ουσιαστικά, δηλαδή, ήθελα να κάνω μέσα σε ένα πολύ συμπυκνωμένο χρόνο και με ποιητικό τρόπο την αποτυχία και το δράμα της αποτυχίας δημιουργίας ουσιαστικού νεοελληνικού κράτους. Και, μέσα, και εκεί ουσιαστικά η κυρίαρχη θηρίδα, φυσιογνωμία είναι ο Καποδίστριας, ο οποίος είναι και ταριχευμένος. Γενικότερα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της μνήμης. Αυτό, όπως σας είπα, ξεκίνησε από το συλλογικό ασυνείδητο και γενικά τα πράγματα που είχαν να κάνουν πάρα πολύ με το αρχαίγωνο, πράγμα που παίζει πολύ και στη μύδια. Και σιγά σιγά, ενώ αρχικά η μύθη ήταν αυτό που είναι με κάποια παραλλαγή, σιγά σιγά άρχισε να με ενδιαφέρει να το συνδέω το ό,τι έγραφα με κάποιον τρόπο με το σήμερα. Τώρα, αν έψαξα σε βιβλία ιστορικά κτλ. Στο συγκεκριμένο, στη Χιουρέμ είχα ψάξει πάρα πολύ. Γιατί ήταν και ένας τομέας που δεν τον ήξερα. Και ήθελα να είναι πολύ τεκμηριωμένα αυτά που έλεγα, γιατί είχε και πολύ μεγάλη σημασία το τι λες, ας πούμε, για μια περίοδο τόσο σκοτεινή και περίεργη, όπως ήταν ακόμα και ο χρυσός αιώνας αυτός, ας πούμε, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και εκεί υπήρχε αυτή η σύνδεση. Ας πούμε, για παράδειγμα, αναφέρεται η Χιουρέμ σε ένα σημείο, σε ένα κορίτσι, μια Πολωνίδα, η οποία έχει πάει να δει, ας πούμε, το μνημείο της Χιουρέμ, που είναι ήδη νεκρή. Η Χιουρέμ ήταν Πολωνίδα και μιλάει ουσιαστικά και για τη σύγχρονη Πολωνία, τις εκτρώσεις κτλ. Έχει δηλαδή τέτοια μπρος-πίσω, μπρος-πίσω. Στον Καποδίστρια, ομολογώ, δεν έκανα καμία έρευνα. Δηλαδή, ό,τι θυμόμουν, ό,τι μου άρεσε και με φόρτιζε συγκινησιακά, πράγματα δηλαδή, ουσιαστικά, στον Καποδίστρια υπάρχει μια χωνεμένη ιστορία μέσα μου, εμπειρία ιστορική, των πραγμάτων που ξέρω για τον Καποδίστρια και των πραγμάτων που ξέρω συνολικά για την Ελλάδα και έχω διαβάσει κατά καιρούς για την Ελλάδα. Και γενικά το προσέχω αυτό, επειδή είμαι και ποιήση, δεν ξέρω, σίγουρα στο μυθιστόρημα είναι τέλος διαφορετικά τα πράγματα, κάνεις άλλου τύπου έρευνα και αλλιώς στοιχειοθετείς αυτά που κάνεις. Και εγώ προσωπικά σαν χαρακτήρας, δεν θέλω να μπερδεύομαι. Δηλαδή, αν διαβάσω πάρα πολλά για κάτι, καταλήγω να ξενερώνω. Οπότε ξέρω ότι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πολύ, απλά το τσαλακώσω, θα το παρατήσω και θα το πετάξω. Έτσι λοιπόν ο Καποδίστρας βγήκε σχεδόν, η θηρίδα μάλλον, βγήκε σχεδόν αυθόρμητα από διάφορες συγκινήσεις και συγκινησιακές φορτήσεις, από την επίσκεψή μου στον τάφο του και το λιτό αυτό τάφο, ας πούμε, που είδα. Από την επίσκεψή μου στο κτήμα του και στο σπίτι του στην Κέρκυρα επίσης. Διάφορες τέτοιες λεπτομέρειες πάλι της καθημερινότητας και πράγματα, όπως σας είπα και πριν, που τα γνώριζα από παλιά και εντάξει, τα κατήχα. Στο Ναύπλιο επίσης είχα πάει, το οποίο ήταν πάλι τελείως τυχαίο. Ήταν ένα ταξίδι που έκανα πριν κλειστώ στον κορονοϊό μέσα και πριν δω την ταινία. Μια εβδομάδα πριν, ας πούμε. Είχα περάσει και από τον Ναύπλιο. Αυτά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι γενικά, αλλά αυτό τώρα δεν μας ενδιαφέρει, ότι όσο προχωράει ο καιρός, ο τρόπος που γράφω πάντα είναι αυτός, δηλαδή όλο και πιο πολύ γίνεται ελλειπτικός και όλο και πιο πολύ θέλω να μπερδεύω εποχές, όπως συμβαίνει στο μυαλό. Δηλαδή, όπως... Ακριβώς επειδή με ενδιαφέρει η μνήμη έχει και αυτό το πράγμα, το μπροσπίσω, το συνειρμικό κτλ. Οπότε και τα θέματα έχουν να κάνουν με αυτό. Και αναγκαστικά και ο τρόπος γραφής, για μένα που το κάνω ποιητικά, δεν μπορεί να είναι γραμμικός, ας πούμε, και περιγραφικός. Okay. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω. Ευχαριστούμε πολύ, κ. Νησοπούλου. Ήσασταν σαφέστατη.
Ούτως ή άλλως είναι ξεκάθαρο στην ποιητική σας σύνθεση το γεγονός ότι οι χρόνοι συντίκονται, δηλαδή παρελθόν, παρόν, βρίσκονται εκεί στη διαρκή συνομιλία της ποιητικής φωνής με τον Καποδίστρια, προβλήματα του παρόντος, αναγωγές του παρελθόν, και νομίζω ότι είναι και αρκετά, πώς αλλιώς θα ήταν, εύστοχη και η κριτική της κυρίας Δημητρούλια όταν παρουσίασε τη συλλογή σας, που λέει, διαβάζω χαρακτηριστικά και θα προχωρήσουμε μετά στον κύριο Ακρίβο, ότι σε ένα ολοποιητικό εγχείρημα με σταφή στόχευση Διονυσοπούλου αποτυπώνει πέραν κάθε αφαίρεσης την πολυπλοκότητα και τις αντινομίες της εθνικής ταυτότητας όπως τη βιώνουν τα ιστορικά υποκείμενα, ενσωματώνοντας το θέατρο στην ποίηση, όπως και την ποίηση στο θέατρο και στην πρόζα της σε άλλα έργα, μας αναφέρατε προηγουμένως στη Χουριέμ, με μια αντίληψη που αποδίδει στην ποίηση μια πρωτοκαθεδρία πέραν των ιδεολογικών διαχωρισμών και συνερεί τα μέσα του στην πραγμάτωση ενός μοντερνιστικού ποιητικού λόγου που διεκδικεί και κερδίζει τη λαϊκότητά του χωρίς καμιά υποχώρηση σε απλουστεύσεις και ευκολίες. Είναι πράγματι μια ποιητική συλλογή αρκετά απαιτητική, με πολλά ποιητικά άλματα, θα έλεγα άλματα. Θα επανέλθουμε όμως, θα προχωρήσουμε τώρα στον κύριο Ακρίβο, στο Πεζό, αλλά πρώτα να κάνω μια σύντομη παρουσίαση του κύριου Ακρίβου, αν και όλοι γνωρίζουμε τον κύριο Ακρίβο και συνάδελφός μας. Ο κύριος Ακρίβος έχει γεννηθεί το 1958 στις Γλαφυρίες του Βόλου, έχει εκδώσει συνολικά 16 αφηγηματικά έργα, συμμετείχε σε διάφορα συλλογικά έργα, έχει πάρει μέρος στη συγγραφή 2 σχολικών εγχειριδίων. Μυθιστορήματά του έχουν μεταφραστεί στη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιταλία, την Πολωνία. Διηγήματά του σε αρκετές ευρωπαϊκές γλώσσες. Δίδασκε στη δημόσια εκπαίδευση φιλολογικά μαθήματα από το 1983. Έχει συνεργαστεί με το ΕΚΕΒΗ στα προγράμματα Λύσεις Ανάγνωσης και Συγγραφής στα σχολεία. Διεύθυνε τη σειρά Μια Πόλη στη Λογοτεχνία και ήταν ο συντονιστής της διαδικτυακής λέσχης με ανοιχτά βιβλία. Είναι μέλος, όλα αυτά στο μετέχνιο, είναι μέλος της εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων και για το μυθιστόρημά του Γάλα Μαγνησίας έχει τιμηθεί με το Athens Prize for Literature του περιοδικού Δέκατα. Αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για θέματα βιβλίου και πνευματικής παραγωγής και πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε η νουβέλα του Ανδρομάχη από τον εκδοτικό οίκο Μετέχνιο. Καλό τάξιδο να είναι, κύριε Ακρίβε, και αυτό. Να πω δύο λόγια ακόμα για τον κύριο Ακρίβο, μια και διάβασα προηγουμένως ένα απόσπασμα βιβλιοκριτικής για την κυρία Διονυσοπούλου, να διαβάσω αντίστοιχα και για το «Πότε διάβολος, πότε άγγελος», ένα απόσπασμα από την κριτική παρουσίαση του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου, ο οποίος λέει ότι ο Ακρίβος έχει μαζέψει με ευσυνειδησία ιστοριογράφου το τεκμηριωτικό του υλικό και έχει δουλέψει με ευαισθησία καλλιτέχνη τους δεσμούς του Καραϊσκάκη, όχι μόνο με τον εαυτό του, αλλά και με τον επαναστατημένο περίγυρό του, στρατιωτικό και πολιτικό. Βιογραφικά δημοσιεύματα, επιστολές και ποικίλες μαρτυρίες από τον Λόρδο Βίρονα μέχρι τον Φωτάκο, τον βιογράφο του Κολοκοτρώνη και τον Βρετανό αξιωματικό Τόμας Κόχραν, δείχνουν αμέσως πόσο χρήσιμη μπορεί να φανεί η ιστορία στη λογοτεχνία. Επιπλέον, ο Ακρίβος πέφτει να αποτυπώσει τη μεταθανάτια τύχη του Καραϊσκάκη στις εικόνες της δημόσιας ιστορίας, πίνακες ζωγραφικής, μνημεία, τελετές μνήμης, όπως και να συνδέσει τον μεγάλο ήρωα με έναν πραγματικό πλην απολύτως αφανές πρόσωπο, τον Μήτρο Αγραφιώτη, που ήταν ψυχογιός και ταμείας του, αλλά και προπάπος του συγγραφέα από την πλευρά της μητέρας του. Έχουμε λοιπόν και μια συναισθηματική τρόπον την ασύνδεση του κυρίου Ακρίβου με τον ήρωα. Κύριε Ακρίβε, ο λόγος σε εσάς να μας μιλήσετε για το έργο σας, πώς το συμβέσατε, την αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων. Είναι μεγάλη χαρά όντως που βρίσκομαι μαζί σας και έστω και εξ αποστάσεως κάνουμε αυτή την πολύ, πιστεύω, καλή συζήτηση. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, καμία πρόθεση να ασχοληθώ ούτε με το 1821, ούτε με τον συγκεκριμένο ήρωα, τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Αλλά όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές με τους λογοτέχνες, κυρίως με τους πεζογράφους, δεν είναι ο συγγραφέας αυτός που επιλέγει το θέμα του, αλλά τις περισσότερες, αν όχι όλες τις φορές,
είναι το θέμα αυτό που πηγαίνει και του χτυπάει την πόρτα, προειδοποιείται και τον καλεί να ασχοληθεί μαζί του. Κάπως έτσι λίγο ήταν και η δική μου περίπτωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι αρκετά χρόνια πριν από την περσινή επέτειο, που θα πούμε στην πορεία πιστεύω αν ήταν χρήσιμη ή όχι και τι μας έχει αφήσει, έπεσε κατά τύχη στα χέρια μου το βιβλίο του ιστορικού του Αντώνη Αντωνίου, «Εγκυκλοπαιδικό βιογραφικό λεξικό νεότερης θεσσαλικής ιστορίας». Ο Αντώνης Αντωνίου εκείνη την περίοδο νομίζω ότι ήταν ο προϊστάμενος των Γενικών Αρχείων Κράτους του νομού Καρδίτσας. Έλκει την καταγωγή του από την δική μου ιδιαίτερη πατρίδα από τον Βόλο. Είναι μια εξαιρετική δουλειά αυτή που έκανε. Με το σκεπτικό ότι σε έναν ογκώδη τόμο συγκέντρωσε όλους όσοι είχαν σχέση με την Θεσσαλία, είτε από ιστορική είτε από καλλιτεχνική άποψη, και μιλάμε πάντοτε για μυζόντες. Καθένας δηλαδή που άφησε το αποτύπωμά του στην περιοχή της Θεσσαλίας, με διάφορους τρόπους, υπάρχει μέσα στο συγκεκριμένο βιβλίο. Δεν σας το κρύβω ότι λειτουργώντας λίγο ιδιωτελώς, αμέσως ανέτρεξα για να βρω αν κάποιος επώνυμος ακρίβως υπάρχει μέσα σε αυτές τις σελίδες του εγκυκλοπαιδικού βιογραφικού λεξικού. Με μικρή απογοήτευση είδα ότι δεν υπάρχει κανένας. Οπότε μετά η δεύτερη κίνησή μου ήταν να πάω στο δεύτερο επίθετό μου, αυτό από τη μεριά της μητέρας μου, ακρίβως από τη μεριά του πατέρα μου, αγραφιώτης από τη μεριά της μητέρας μου. Και εκεί ανακαλύπτω λοιπόν το λήμα αγραφιώτης Δημήτριος μέσα παρένθεση Μήτρος. Σημειωτέων ότι Μήτρος αγραφιώτης ήταν και ο παππούς της δικής μου της μητέρας, που πάνε πει επομένως ο εν λόγω Μήτρος αγραφιώτης του βιβλίου ήταν ένας προπάπος της μητέρας μου. Διαβάζω λοιπόν το σχετικό λήμα και εν ολίγης έγραφε ότι ο Μήτρος αγραφιώτης γεννήθηκε το 1803 στο Πετρίνο των Αγράφων. Με το που ξέφτασε η Επανάσταση του 1821, ο Καρασκάκης τον πήρε στο δικό του εκστρατευτικό σώμα, στο Μπουλούκι, για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία εκείνης της εποχής. Τον είχε δεξί του χέρι και μάλιστα τον έκανε και κεμερτζή, ταμεία του δηλαδή. Αυτή ήταν η πρώτη έκπληξη, γιατί οι οπλαρχηγοί δεν είναι πολύ μεγάλη σημασία στο ταμείο τους, δεν αφήνανε ξένο χέρι να το ακουμπήσει, έπρεπε να ήταν κάποιος πολύ πολύ έμπιστος, κάποιος πολύ πολύ δικός στο άνθρωπο για να το εμπιστευτούν το ταμείο. Και ο Μήτρος αγραφιώτης λοιπόν από την ηλικία των 18 ετών, γιατί τόσο είναι όταν πηγαίνει στο Μπουλούκι του Καραϊσκά και γίνεται ταμείος του, τον ακολουθεί σε όλες τις μάχες, είτε στα Άγραφα, είτε μετά όταν κατεβαίνει εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, στην Αράχοβα, στο Δίστομο. Και η δεύτερη μεγάλη έκπληξη, κάτι που δεν το ήξερα μέχρι τότε, είναι ότι ο Καραϊσκάκης τον αναφέρει και στην περίφημη Διαθήκη του. Η γνωστή Διαθήκη που δεν σας το κρύβω και ακόμη και τώρα οφείλω ευγνωμοσύνη στους υπεύθυνους, στους ανθρώπους του Μουσείου Μπενάκη, που μου δώσαν την ευκαιρία όχι μόνο να τη δω, αλλά να τη βγάλω από τη συγκεκριμένη προθήκη και με πολύ πολύ μεγάλη συγκίνηση να την πιάσω στα χέρια μου. Και πραγματικά βλέπω ότι στην Διαθήκη του Καραϊσκάκης όχι μόνο ορίζει τον Μήτρο Αγραφιώτη μαζί με τον Μήτρο Σκυλοδήμο ως τους δύο εκτελεστές της Διαθήκης, αλλά του αφήνεται κάποια χρήματα που υποτίθεται υπάρχουν ακόμη στο ταμείο του, αν και σύμφωνα με τις έγκυρες μαρτυρίες όλων όσων ήταν ο περίγυρος του Καραϊσκάκη, τα έχει εξοδέψει όλα στους λουφέδες, στους μισθούς δηλαδή που έδινε στους στρατιώτες του και στα μπαξίσια που έδινε όταν κάνανε κάποια γενναία πράξη. Αυτό ήταν το έναυσμα. Το έναυσμα δηλαδή να ασχοληθώ και να ψάξω να βρω περισσότερα για τη ζωή αυτού του αφανούς ήρωα, του προπάπου μου, του προγόνου μου, του Μήτρου Αγραφιώτη, αλλά οπωσδήποτε ήταν η γέφυρα για να με οδηγήσει στην περίπτωση του Καραϊσκάκη. Δεν μπορούσα δηλαδή να βλέπω αυτόνομα την περίπτωση του Μήτρου Αγραφιώτη όταν υπάρχει μια δίδυμη σχέση με τον μεγάλο πλαστικό του 21 τον Καραϊσκάκη. Και η πρώτη μεγάλη μου απορία που αρχίζει πλέον και με οθεί στη συγγραφή λογοτεχνικού έργου είναι τι ήταν αυτό που έκανε τον Καραϊσκάκη να εμπιστευτεί αυτόν τον νεαρό.
αν υπήρχε κάποιος βαθύτερος δεσμός, κάποια βαθύτερη σχέση. Προσπαθώντας λοιπόν να ανακαλύψω αυτόν τον δεσμό, αρχίζω να διαβάζω και να ασχολούμαι με τον Καραϊσκάκη. Και εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη που δοκίμασα. Γιατί μέχρι αυτή την ηλικία και ασκώντας το επάγγελμα, το λειτουργήμα του καθηγητή, του φιλολόγου, γνώριζα μέσα στις άκρες λίγο πολύ ό,τι όλοι μας για τον Καραϊσκάκη. Πού γεννήθηκε, πώς έδρασε, ποια ήταν η δράση του, πώς πέθανε. Μια συγκεκριμένη περίπτωση, μια προσωπικότητα πιο πολύ που περιβαλλόταν από την αχλή του μύθου και όχι της ιστορίας. Όσο λοιπόν αρχίζω να ψάχνω και να ενδιαφέρομαι για τον Καραϊσκάκη, να μελετώ, να κάνω έρευνα, να ψάχνω να βρίσκω τεκμήρια, ντοκουμέντα γύρω από την ζωή, γύρω από τη δράση του, μου αποκαλύπτεται πλέον σιγά σιγά στη διάρκεια μιας τριετίας και ίσως παραπάνω μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος όλο το φάσμα της προσωπικότητας του Καραϊσκάκη. Και αρχίζω σιγά σιγά να συνειδητοποιώ αυτό που αργότερα θα γίνει και ο τίτλος του βιβλίου μου, το πώς από διάβολος αυτός ο άνθρωπος μεταμορφώθηκε σε άγγελο. Γιατί γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι αγωνιστές του 21, με πρώτο και καλύτερο βέβαια τον Κολοκοτρώνη, μπαίνουν με πνεύμα πατριωτισμού μέσα στον αγώνα του 21, προκειμένου να ελευθερώσουν την Ελλάδα, την πατρίδα. Ο Καραϊσκάκης δεν ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ο Καραϊσκάκης, σύμφωνα με τα τεκμήρια που άλλα τα παραθέτω αυτούσια και άλλα μεταποιημένα μέσα στο βιβλίο, μέχρι και το αρχές του 1825, είναι μια διαβολική περίπτωση, μια περίπτωση που το έχει ένα και μοναδικό ενδιαφέρον. Η μοναδική του έννοια είναι να γίνει αρματολός στον αγράφο. Αυτό είναι που τον καίει. Παρέβλεπε κάτι πολύ σημαντικό ο Καραϊσκάκης, ότι με το άγραφο δίκαιο, να το πούμε έτσι, τα αρματολίκια πηγαίνανε κληρονομικό δικαίο από πατέρα σε παιδί. Εδώ υπήρχε μια τεχνική δυσκολία. Ο Καραϊσκάκης δεν είχε πατέρα. Παρ' όλα αυτά, όμως, τα βάζει με τους Μπουκουβαλαίους, με όλο αυτό το συνάφι των αρματολών. Θέλει τέτοια καλά να γίνει ο αρματολός των αγράφων. Σπάει τα μούτρα του. Κρίσιμη περίοδο για τη μεταστροφή του Καραϊσκάκη από διάβολος για να γίνει άγγελος είναι η συμμετοχή του στον εμφύλιο πόλεμο που αρχίζει από το Δεκέμβριο του 1824 και κορυφώνεται και λίγη μάλλον περίπου την άνοιξη του 1825 μετά το στραπάτσο των ελληνικών δυνάμεων στο Κρομίδι από τη στρατιά του Ιμπραήμ. Γυρίζει με σπασμένα φτερά πίσω στο Ανάπλη. Τότε θα γίνει συνάντηση με τον Ζαΐνη, που όντας μεγαλόκαρδος ο Ζαΐνης θα του συγχωρήσει ό,τι εσχρόχιο κάνει ο Καραϊσκάκης στον εμφύλιο πόλεμο στο χωριό του στην Κερπινή Αχαΐας, και τότε ο Ιδρέος ο Βουδούρης θα του πει πώς να εμπιστεύουμε εσένα, εσύ άλλες φορές είσαι διάβολος, άλλες φορές είσαι άγγελος, και τότε ο Καραϊσκάκης θα δώσει την υπόσχεση που θα την κρατήσει μέχρι το τέλος της ζωής του, ότι από εδώ και πέρα πρόκειται να είμαι άγγελος. Αυτό ήταν το ένα γεγονός στο οποίο οφείλεται η μεταστροφή και η μεταμόρφωση του Καραϊσκάκη. Τα γράφει πολύ σωστά και ο Διονύσης Τζάκης στο εξαιρετικό του βιβλίο. Και το δεύτερο στοιχείο που θα τον ταρακουνήσει είναι η άνοιξη του Μεσολογγίου και πώς όταν θα πέσει το Μεσολόγγι στα χέρια των Τούρκων. Θέλω να πω δηλαδή με αυτά και να κλείσω έτσι για να μην μακρηγορώ κι εγώ, ότι ανακάλυψα γράφοντας το βιβλίο μια σπάνια περίπτωση ανθρώπου αλλά και αγωνιστή, και ενός ανθρώπου ο οποίος είχε μια στρατηγική ιδιοφία, ήταν η περίπτωση λοιπόν του Καραϊσκάκη. Όλο αυτό λοιπόν το υλικό και ό,τι είχε να κάνει με τον Μήτρο Αγραφιώτη και ό,τι είχε να κάνει με τον Καραϊσκάκη, το συνέθεσα σε αυτή τη συγκεκριμένη πεζογραφική φόρμα, το μυθιστόρημα «Πότε διάβολος, πότε άγγελος».
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ακρίβε, και ελπίζουμε μην σας κουράσαμε. Με το δείχνω, ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο θέμα υγείας. Πριν δώσω το λόγο στους κριτικούς συνομιλητές, θα μου επιτρέψετε για λίγο να διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του κυρίου Ακρίβου και άλλο ένα ποίημα από την ποιητική σύνθεση της κυρίας Διονυσοπούλου. Και ενώ άλλο είχα στο μυαλό μου, μια και αναφερθήκαμε στην πρώτη σελίδα, θα διαβάσω αυτό. «Χολή θα χύσω για ένα έθνος λαμπερό, χλωμό και πέσχυντο. Χολή ομή για ένα λαό μωρό και ανεύθυνο. Αγωνιστή, τρανό, άριστο, λουφαδόρο, άμετρο, ποιητή, κομπιναδόρο, προδότη, φωτοδότη, δειλό και κατσαπλιά. Σε βλέπω. Μη. Με βλέπεις. Δεν. Τη λέξη αυτή που φτιάξαμε, την ξέρω από παλιά. Μα είχες όραμα εσύ, όραμα το ραγιά. Να τον και το μηδέν ξεγλίστρεσε μακριά. Θαλασσοπούλι που σβαρνίζει τα νερά κι έτσι σε βρήκε η σφαίρα στο κεφάλι και στα πλευρά η μαχαιριά. Του χτρού. Όχι. Του ανάδελφου αδελφού. Πού πας, μην πας. Πήγες κι όλα σταμάτησαν. Σε Ναύπλιο και Αθήνα τα τρένα εκτροχιάστηκαν. Σφαγές παντού, κραυγές, εμφύλοι, βιομήχανοι, λολοί, προαγωγοί, κορίτσια σε στρατόπεδο. Αντιβοούν τα βούρλα. Σε γνωρίζουν από την κόψη και τα πόδια τους ανοίγουν. Σε γνωρίζω από την όψη και σε λέω παστρικιά». Και λίγο από τον κύριο Ακρίβο. Εδολοφονηθεί. Ο Κολοκοτρώνης τον είχε προειδοποιήσει. «Μεγίστην ευθύνη να έχεις απέναντι της πατρίδος. Μη λησμονείς ότι εσύ είσαι ο γενικός αρχηγός, η ψυχή του στρατού. Φύλατε ο λίγον, πρόσεχε τον Καραϊσκάκη. Όχι δια τον Καραϊσκάκη είναι αυτόν, αλλά δια την πατρίδα στην οποία ανήκει και στην οποία είναι πολύ χρήσιμος. Αν Θεός μη δώσει, ο λόγος θάνατον δε φέρνει, χτυπηθεί εσύ, ήξευρε, ότι στρατόπεδων ελληνικών στην Ανατολική Ελλάδα ή υπέρ των Αθηνών δεν υπάρχει. Επιθυμώ η φρόνησή σου και ο πατριωτισμός και πρώτα ο Θεός να με αποδείξετε ψεύστη ή ό,τι άλλο θέλετε». Όπως επίσης τον είχε συμβουλέψει και λίγο πρωτού γίνει το κακό με ιδιόχειρο σημείωμα. «Γύφτο, γύφτο, έχεις να κάνεις μεσό γύφτικο και στο χάσου». Όμως αυτός δεν ήταν άνθρωπος που έπαιρνε από συμβουλές ή υποδείξεις, ακόμα και από αγωνιστές που τους είχε ψηλά στην εκτίμησή του. Όλα όσα προηγήθηκαν και προπάντων όσα έγιναν εκείνο το διήμερο, το αποδεικνύουν περίτρανα. Την 5η 22 Απριλίου 1827, παραμονή της ονομαστικής του εορτής, και ενώ τα παλικάρια ετοιμάζονταν να τον γιορτάσουν, ο Καραϊσκάκης έχει ακόμα μία προστριβή με τους Τσόρτς και Κόχραν. Ήταν η πιο σφοδρή από όσες προηγήθηκαν και έμελε να είναι η τελευταία. Θέμα της διένεξης, όπως εδώ και αρκετό καιρό, η επίθεση για να λυθεί η πολιορκία της Ακρόπολης. Μέρες πριν και ιδίως μετά το Αύγουστο του Μακελιού στον Άγιο Σπυρίδωνα, οι δύο Εγγλέζοι συνέχιζαν να επιμένουν για μια ανοιχτή και καταμέτωπη επίθεση στους Τούρκους από το Παλαιό Φάλιρο. Αντίθετα, του Καραϊσκάκη γνώμη ήταν πως το μόνο κατάλληλο μέρος για να προχωρήσουν προς την Αθήνα ήταν μέσω του Ελαιώνα και εφαρμόζοντας την τακτική με τα ταμπούρια. Βλέποντας ωστόσο το αλήγιστο πείσμα τους και για να μην οδηγηθούν σε εμφύλια σύραξη, προτείνει να συμβιβάσουν τη διαφορά και το κίνημα να γίνει και από τα δύο μέρη. Για να πετύχει επίθεση, ο Καραϊσκάκης παίρνει τους Κώστα Μπότσαρη, Κιτσοτζαβέλα, Λαμπροβέικο, Βάσο Μαυροβουνιώτη, Γιώργη Δράκου μαζί με τον Μακρυγιάννη και ανεβαίνουν στην κορυφή της Καστέλας. Από εκεί παρατηρούν προσεκτικά με το κιάλι όλη την περιοχή. Εδώ νομίζω ότι είναι σαν βλέπουμε και τον πίνακα του Βριζάκη. Από τους τρεις πύργους, Παλαιοφάλιρο, ως την Αθήνα, ο τόπος είναι χέρσος, ανοιχτός και επικίνδυνος. Ό,τι πρέπει για το υπηκό των Τούρκων. Πέρα από το Βοηδολίβαδο, Νεοφάλιρο, απλώνεται ο Ελαιώνας, το πιο ασφαλές μέρος. Ελιές, χαντάκια, αμπέλια και φράχτες, ενώ ο λόφος του Μολυβά, Καλυθέα, προσφέρεται και αυτός για ταμπούρια έτσι ώστε να προχωρούν λίγο-λίγο και ασφαλισμένα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει αίσια έκβαση το σχέδιο και να έχουν μαζί τους πολεμοφόδια, τροφές και νερό για 5 μέρες, με τυχόν και αποκοπή ο ανεφοδιασμός τους και το κυριότερο να φροντίσουν να συγκεντρώσουν αξίνες, φτιάρια και παλούκια που τα χρειάζονται για τα ταμπούρια. Αυτό το αναλαμβάνει ο Καραϊσκάκης. Ο λόγος στους δύο κριτικούς συνομιλητές. Κύριε Πυρπύρη, θέλετε να ξεκινήσετε εσείς? Βεβαίως. Καταρχήν, εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου άλλωστε να μοιράζομαι το πάνελ και με την κυρία Διονυσοπούλου και τον κύριο Ακρίβο.
Θα ξεκινήσω με κάποιες σκέψεις από όλα όσα υπόθηκαν και με αφορμή ένα ποίημα γνωστού μας ποιητή, το οποίο νομίζω αποτελεί μια τομή που εμπεριέχει κάποια από τα στοιχεία που αποτελούσαν στοχεύσεις και των δύο πολύ σημαντικών δημιουργών μας. Είναι το ποίημα πολύ γνωστό στους υπόλοιπους του Νίκου του Εγκολόπουλου, «Το κουτί της Πανδώρας». Έτσι να διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα για να δομήσω τη σκέψη μου. Η ιστορία. Τι αβασάνιστες πληροφορίες συνεκράτησε, τι λανθασμένες φήμες μας μετέδωσε, πόσα χουνέρια και τι πλεκτάνες. Α, η Κλειό. Μα βέβαια, όπως εσημείωνε, ό,τι και αν άκουγε, φαίνεται πως πολύ λίγο θα τη σκότιζε να αντιληφθεί τι ήταν αλήθεια και τι δεν ήταν. Μια ολόκληρη ζωή σπουδής και προσοχής και έρευνας μας επιτρέπει σήμερα να αποκαλύψουμε, να πούμε πως όλα τα περί Πανδώρας και του κουτιού της είναι ανάξια λόγου παραμύθια. Διακόπτω για να συνεχίσω στο τέλος του. Κι αν υπήρξαμε μωρόπιστοι άνθρωποι και κουτί, παρένθεση πρώτος εγώ, πάντως είμαι σε θέση σήμερα να βεβαιώσω πως και κουτί να ανήκει στην Πανδώρα ακόμα δεν υπήρχε. Τι θέλω να πω με αυτά. Θέλω να πω ότι με τη σκέψη και των δύο δημιουργών μας, επί της ουσίας τέθηκε η αναγκαιότητα της έρευνας, αν όχι της έρευνας, σίγουρα της κριτικής σκέψης σε όσα ήδη γνωρίζουμε, για την αποδόμηση του εξοραϊσμού, έτσι κάποιων πραγμάτων από την ιστορία μας, των εθνικών ψεμάτων, έτσι των μύθων που κρύβουμε. Στο έργο του κυρίου Ακρίβου υπάρχει η παράθεση, η αντιπαράθεση δύο ιστορικών πηγών για την άλωση της Τριπολιτσάς. Και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια μικρή, ίσως στην περίπτωση του κυρίου Ακρίβου και θα τον ρωτήσω, και μεγαλύτερη και πιο άμεση αναφορά στο σήμερα. Το ερώτημά μου έτσι δομημένο σε αυτές τις σκέψεις είναι το εξής. Βασίζεται δε στο γεγονός ότι κάθε ιστορική μελέτη, κάθε ιστοριογραφικό πόνημα αλλά και κάθε λογοτέχνημα αποτελούν προϊόντα της κοινωνίας και της κουλτούρας στην οποία εγγράφονται και στην οποία βρίσκονται σε μια πολύπλοκη συνομιλία. Πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως έχει αναδείξει και ο Μπαχτίν. Κυρία Κρύβο και κυρία Διονυσοπούλου, ποια κοινωνική ή άλλη πραγματικότητα, ποιο ερώτημα της εποχής μας σας έκανε να παρουσιάσετε το 21 έτσι όπως το πράξετε, και ποιο ερώτημα του παρόντος ενδεχομένως θα θέλατε να πραγματευτείτε? Μπορώ να απαντήσω πρώτος? Βεβαίως, αλίμονο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέγγιση που κάνατε και για την ποιητική εισαγωγή του Εγκονόπουλου που νομίζω είναι πολύ κέρια. Ίσως αυτό το ερώτημα δεν το αντιμετώπιζε ευθύς εξ αρχής, αλλά μάλλον στην πορεία της συγγραφής του βιβλίου και εκ των υστέρων βέβαια, γιατί ένα βιβλίο η δυναμική του δεν εξαντλείται στη συγγραφή, στην έκδοσή του, αλλά παραμένει συνεχής όσο παραμένουν αναγνώστες για αυτό το βιβλίο. Όσο λοιπόν το σκέφτομαι, θα ήθελα και το συγκεκριμένο βιβλίο προσωπικά να έρθει και να αντιμετωπίσει αυτό που νομίζω ο Παλαμάς το είπε, ότι μεθύστε με το αθάνατο το κρασί του 21. Πιστεύω δηλαδή ότι όλα αυτά τα χρόνια, από αυτό καθ' αυτό το γεγονός στην Επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα, μάλλον ευθύνη της πολιτείας προφανώς, δεν μάθαμε, δεν διδαχθήκαμε την ιστορία του 21, περισσότερο διδαχθήκαμε, μάθαμε και γευόμασταν τη μυθολογία του 21. Ποτέ δεν μπήκαμε δηλαδή με ένα σωστό πνεύμα και με ένα σωστό βηματισμό να μάθουμε, να μάθουμε πως εθνικό είναι ότι είναι το αληθές. Αυτό που είπε ο Διονύσης Σολωμός. Πάντοτε δηλαδή, επειδή 35 χρόνια ήμουν και στη δημόσια μέσα εκπαίδευση, μας άρεσε να μαθαίνουμε τους ηρωισμούς, τα κατορθώματα και να φτιάχνουμε εικονίσματα τα γεγονότα της Επανάστασης και τις προσωπικότητες της Επανάστασης. Όχι ότι αυτό ήταν κακό μέχρι ενός ορισμένου σημείου, γιατί μάλλον πάνω σε αυτό
πάτησε όλη η προσπάθεια για να οικοδομηθεί ένα έθνος. Και ένα έθνος χρειάζεται, πέρα από την αλήθεια, χρειάζεται και τους θρύλους, χρειάζεται και τους μύθους. Αλλά από ένα σημείο και μετά έπρεπε και πρέπει, νομίζω, ακόμη και σήμερα, να δούμε κατάματα την αλήθεια. Και μια και αναφέρεται την περίπτωση της άνωσης της Τριπολιτσάς, εκεί αποσκοπούσα. Είναι ένα συμβάν που έχει μια πολύ σημαντική, μια βαρύνουσα αξία και σημασία. Ακούγονται διάφορα από τη μεριά των Τούρκων. Ο Ερντογάν, μάλιστα, είπε ότι πρόκειται περί γενοκτονίας, όλα αυτά τα γνωστή μεγαλοστομίες αυτού του απειλωτού ανθρώπου. Εμείς πολλές φορές την αλήθεια και για το συγκεκριμένο γεγονός προσπαθήσαμε να την κρύψουμε κάτω από το χαλί και αντί να δούμε τα πράγματα όπως γίνανε, μάλλον στρωθοκαμιλίζαμε και στρωθοκαμιλίζουμε. Και έτσι ήταν και η συγκεκριμένη περίπτωση και νομίζω φωτογραφίζει όλη μου την προσπάθεια για την ιστορία και ιδίως για το σήμερα, ότι ήθελα να έχουμε την φωνή από τη μεριά των Ρωμιών, του Φωτάκου, το τι έγινε, που ήταν το δεξιχέρι του Κολοκοτρώνη, αλλά από την άλλη μεριά έχω βάλει και το παράθυμα από τον Μωραβί Γιουσούφ Μπέι, για να δούμε και οι Τούρκοι, όταν λέμε οι Τούρκοι που βίωσαν τα συγκεκριμένα γεγονότα, πώς το βάλανε. Αυτό ήταν λοιπόν, αυτή ήταν η επιθυμία μου και η πρόθεσή μου για να πώς μπορούμε να δούμε το τότε στο σήμερα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Διονυσιοπούλου. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Ακρίβο. Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ, από όπου και αν προέρχεται, είναι η προπαγάνδα, η οποία είναι πάρα πολύ κουραστική. Δημιουργεί αυτές τις μικρές μυθολογίες, οι οποίες, άντε μέχρι το επίπεδο των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, να είναι συμπαθείς. Ούτε και εκεί, αλλά τέλος πάντων. Ας πούμε ότι λειτουργούν ως παραμυθάκια που κάπου χρειάζονται. Από ένα σημείο και μετά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Και δεν μπορεί να συνεχίζεται διότι ουσιαστικά τι κάνει, οδηγεί εδώ και άπειρα χρόνια από τότε που συστάθηκε το κράτος να δημιουργεί ένα λαό χωρίς ταυτότητα. Δεν υφίσταται αυτό. Δηλαδή ο καθένας πρέπει να την ψάξει από μόνος του, όσο την ψάχνει κτλ. Και επί καθημερινής βάσεως δημιουργούνται παρεξηγήσεις, δηλαδή και σε πολιτικό επίπεδο και ακόμα και πολιτική με κάποιον τρόπο σήμερα είναι δεσμευμένοι απέναντι στο λαό λόγω των ψεμάτων που έχουν πει. Και εδώ και στην Τουρκία, έτσι. Επειδή μιλάμε τώρα για αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει και όξυνση και όλα. Λοιπόν, είναι δεσμευμένοι, δηλαδή άπαξ και δεν έχεις πει την αλήθεια, δεν μπορείς ξαφνικά να βγεις και να την πεις, μετά θα θεωρηθείς προδότης, μετά θα θεωρηθείς ότι κάνεις υποχώρηση, μετά εκείνο μετά τ' άλλο, δηλαδή το να φέρνει τ' άλλο και ουσιαστικά είναι ένας φαύλος κύκλος. Αυτό το πράγμα της προπαγάνδας και του ψέματος με ενοχλεί πάρα πολύ. Γράφοντας δεν θέλησα να δώσω κάποια απάντηση, δεν θεωρώ ότι μπορώ εγώ να δώσω απάντηση, αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι έστω και αποσπασματικά διάφορα πράγματα που με ενοχλούν διαχρονικά, κάπως τα έχω θίξει. Αυτό. Ελένη, δεν ξέρω. Θα συνεχίσω εγώ, ο κύριος Μάτος ή πώς το σκέφτεσαι. Θα συνεχίσει ο κύριος Μάτος και επανερχόμαστε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που συνομιλούμε με τους δύο πολύ σημαντικούς δημιουργούς μας. Και η δική μου πρώτη ερώτηση θα απευθυνθεί και στους δύο. Η αφορμή έχει να κάνει με δύο γεγονότα που με αφορούν. Το πρώτο είναι ότι κάποια στιγμή μετά από πολυετείς σπουδές που είχαν μια κριτική προσέγγιση στα πράγματα, βρέθηκα σε μια γιορτή σχολική της 25ης Μαρτίου, παλιά, όχι τώρα με τα 200 χρόνια από το 21, και πραγματικά εξεπλάγην, λες και δεν είχα ξανατύχει, αλλά ήταν η πρώτη φορά που το έβλεπα μπροστά μου, σαρκωμένο, όλη αυτή τη μυθολογία και όλο αυτό το ψέμα, όπως είπαν και οι δύο δημιουργοί προηγουμένως. Το δεύτερο γεγονός έχει να κάνει με το ότι ήμουν αρκετά χρόνια εκπαιδευτικός στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Και στο πλαίσιο του κοινωνικού γραμματισμού
στόχευα στο να ανασκευάσω όλους αυτούς τους μύθους, να καταλάβουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν εμπειρία από ένα δημοτικό σχολείο πριν από 20 χρόνια, όπως με τις γιορτές και την διδασκαλία όπως την περιγράψαμε, να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν σας κρύβω ότι ένιωθαν πολύ σοκαρισμένοι μερικές φορές όταν αποδομούσαμε το 21 και άλλες πλευρές της ιστορίας κτλ. Ωστόσο, θέλω τώρα να υποστηρίξω λίγο την μυθοποιητική αυτή διαδικασία, έτσι για να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου και να πάω πιο πολύ στην εκπαίδευση, πιο πολύ στη διδακτική της ιστορίας. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να διαβάσω ένα κομματάκι από την συνέντευξη της Στασούλας της Βερβενιώτη το Δεκέμβριο του 2019. Λέει λοιπόν εκεί η κυρία Βερβενιώτη, η μνήμη σχετίζεται με το τραύμα, αλλά όχι αποκλειστικά. Η μνήμη συνδέεται με αυτό που ονομάζουμε ζωτικούς μύθους, τους μύθους που έχουμε ανάγκη να φτιάξουμε είτε ως άτομα είτε ως κοινωνία. Την εικόνα που έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε για τον εαυτό μας, η οποία θα παρουσιάζει δυσκολίες, προβλήματα, όπου όλα είναι ωραία. Συγγνώμη, δεν θα παρουσιάζει δυσκολίες και όπου όλα είναι ωραία. Ο πιο συνηθισμένος ζωτικός μύθος στην Ελλάδα είναι ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Ένας άλλος ζωτικός μύθος είναι πως είμαστε παλικαράδες, γενναίοι, είμαστε ήρωες από την εποχή των 300 του Λεωνίδα ως την Αντίσταση, παραβλέποντας το δοσυλλογισμό, τις γκρίζες ζώνες και άλλα. Και είναι περίεργο πώς λειτουργούν οι ζωτικοί μύθοι. Για παράδειγμα, το τραγούδι του χορού του Ζαλόγκου είναι ένας τέτοιος ζωτικός μύθος, αφού ξέρουμε ότι γράφτηκε πολύ αργότερα, καθώς και ότι οι σουλιώτισσες δεν μιλούσαν ελληνικά. Το 49, στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ, όπου πρόκειται να γίνει η εκτέλεση μιας γυναίκας, οι κρατούμενες πιάνονται και χορεύουν γύρω από το φίνικα που βρίσκεται στην αυλή των φυλακών, το τραγούδι «Στη στεριά δεν ζει το ψάρι». Το τραγούδι δηλαδή που υποτίθεται σύμφωνα με τη μυθολογία ότι τραγουδούσαν οι σουλιώτισσες. Στο έργο λοιπόν των δύο δημιουργών μας διακρίνεται, εκτός των άλλων βέβαια, και μια ισχυρή διάθεση για αποδόμηση της μυθολογίας που συνοδεύει την νεοελληνική ιστορική διαδρομή. Θα ήθελα να ρωτήσω και να επικεντρώσω καθαρά στην διδασκαλία ως εκπαιδευτικός βέβαια. Ποια θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να είναι η αντιμετώπιση των εθνικών μύθων από την επίσημη σχολική ιστοριογραφία? Ή αλλιώς, πώς η μυθολογία χωράει στη σχολική ιστορία και πώς η απομυθοποίηση? Εγώ θα ήθελα, αγαπητέ Τάσο, μια πολύ σύντομη απάντηση. Όταν πρόκειται για την εκπαιδευτική διαδικασία, το τι γίνεται μέσα στο σχολείο και τη διδασκαλία της ιστορίας, πώς διδασκόταν και πώς διδάσκεται σήμερα, που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και νομίζω σηκώνει πολύ πολύ συζήτηση, είναι πολύ ωραίο και πολύ σωστό να αγαπούμε τους μύθους. Αλλά πιο πολύ, πιο ωραίο και πιο σωστό είναι να μη σεβόμαστε τους μύθους. Θέλω να πω δηλαδή ότι καλό είναι να τους αναφέρουμε, να μιλάμε για αυτούς, να τους βάζουμε σε ένα ορισμένο, σε μια ορισμένη θέση, σε ένα ορισμένο ύψος και σιγά σιγά μετά να αφαιρούμε τη σαγήνη αυτού του μύθου έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε την αλήθεια. Πάνεται επομένως ότι εναπόκειται στον δάσκαλο για το πώς θα παρουσιάσει είτε το συμβάν του Ζαλόγκου, του χώρου των γυναικών, το τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και πολλά 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 περιστατικά. Και πάντοτε, το ξέρεις και εσύ βέβαια καλύτερα από κάθε άλλον, ότι όταν μιλάμε για μύθους, μάλλον έχει σχέση με συμβάντα πολεμικής υφής, πολεμικά γεγονότα στο πεδίο της μάχης. Και έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό.
ναι, μεν τόσα χρόνια, τόσους αιώνες με τους 300 του Λεωνίδα, αλλά την περίπτωση, ας πούμε, λόγω χάρη των τραγικών ποιητών, των δημιουργημάτων τους, της Ακρόπολης, όλος αυτός ο πολιτισμός που μας έρχεται από την αρχαιότητα ή από τα επόμενα χρόνια, εκεί πέρα δεν είχαμε τόσο περίβλημα και τόσο, δηλαδή, που να έχει να κάνει με τη μυθολογία. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι ναι, μεν, να υπάρχει αυτό το οφηγηματικός μανδύες γύρω από αυτά τα συμβάντα, αλλά σιγά-σιγά να τραβάμε το χαλί κάτω από τα πόδια για να εμφανιστεί κάποια στιγμή η αλήθεια. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ακούσω και την κυρία Διονυσοπούλου, η οποία έκανε μια ανοίξη στο δημοτικό, άντε δύο-τρεις τάξεις και πολλοί είναι. Ναι, θα συμφωνήσω με τον κύριο Ακρίβο σε όλα. Επιμένω σε αυτό που είπα πριν, δηλαδή αυτό μέχρι ενός σημείου μπορεί να πάει, γιατί ο μύθος είναι πράγματι ωραίο πράγμα, είναι γοητευτικό, σου αυξάνει τη φαντασία σου, σε ενδυναμώνει ενδεχομένως, όλα αυτά, αλλά στην σφαίρα του παραμυθιού. Από εκεί και έπειτα πρέπει να αρχίσεις να αναπτύσσεις σιγά σιγά την αλήθεια. Και ούτως ή άλλως έχεις να πεις τόσα πράγματα που δεν χρειάζεται να κολλάς σε 5, 6, 10 ψευδή γεγονότα κιόλας και να τα ανάμασάς. Μπορείς να πάρεις άλλα τα οποία είναι και αληθινά και έχουν μια αντίστοιχη γοητεία. Γιατί το μόνο πράγμα που καταφέρνεις τελικά είναι να φτιάχνεις ένα περιφερόμενο τραύμα. Από αυτό είναι που δεν μπορούμε να σηκωθούμε, ας πούμε. Και να λειτουργούν οι άνθρωποι, ακόμα και σήμερα, ως ραγιάδες, ως άνθρωποι που φοβούνται συνέχεια τον πόλεμο, το έτσι, το αλλιώς, ταυτοχρόνως και παλικαράδες, ας πούμε, που θα κερδίσουν τον οποιοδήποτε πόλεμο, και απ' την άλλη ο φόβος. Δηλαδή, είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απόλυτα. Όχι κατά τα άλλα, συμφωνώ έτσι και εδώ απόλυτα με τον κύριο Ακρίβο. Όλη την ανάλυση. Ωραία. Νομίζω ο κύριος Πυρπυρίς έχει σημαίνει. Ναι, να πάω λίγο τη συζήτηση πιο πέρα, έτσι, σε αυτή τη βάση, πιο πέρα, τέλος πάντων, πολύ φιλόδοξο και πολύ εγωιστικό. Να πω ότι αυτά τα δύο πονήματα κάνουν και μία μετατόπιση στην ελληνική ιστοριογραφία, μία μετατόπιση βέβαια που έχει αρχίσει και από νωρίς. Πάντως, υπάρχει μία χαώδης διαφορά στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την ιστορία και τα ιστορικά γεγονότα σε σχέση βέβαια και σε σύγκριση με, με τα μυστικά του Βάλτου της Πινελόπης Δέλτα. Εδώ θέλω να πω ότι η λογοτεχνία κάποιες φορές, όπως στην περίπτωση της Δέλτα, υπηρετώντας καθαρά έτσι, στόχους εθνικού φρονηματισμού, επί της ουσίας συνέβαλε στην διαιώνιση της αναπαραγωγής μιας εσφαλμένης εικόνας για το παρελθόν και ταυτόχρονα, έτσι, καθώς ήταν αδύναμη να ξεφύγει από τον έντονο και θεμητό συνεποχή της αντισλαβισμό και αντιβουλγαρισμό, στην εποχή του 1930 που γράφει, επί της ουσίας αναπαρήγαγε και μια ρητορική, θα έλεγε κανένας μίσους ή μια ρητορική της εικόνας του ή την εικόνα του άλλου ως εχθρού. Εδώ βλέπουμε μια διάθεση να δούμε τα πράγματα αναλύοντας ψυχογραφικά ίσως από την σε μια πλευρά τον Καραϊσκάκη, να τον δούμε ως άνθρωπο, ως μια πολύπλευρη προσωπικότητα με πολλές πλευρές, καλές και κακές, και από την άλλη πλευρά έτσι, την αποδόμηση ενός έθνους λαμπερού και πέσχυντου, όπως μας είπε η κυρία Διονυσοπούλου και μας θύμισε η Ελένη. Το ερώτημα είναι, με βάση την εμπειρία σας από τις παρουσιάσεις των βιβλίων σας ή από τις συζητήσεις που έχετε κάνει με αφορμή βέβαια την έκδοση των έργων των έργων σας, πόσο έτοιμη είναι η σύγχρονη μας στα μηνύματα που ο καθένας θέλησε να περάσει, στην αποδόμηση δηλαδή αυτή που επιχειρείται. Ένα. Και δεύτερον, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το συγκινησιακό αποτύπωμα της ελληνικής επανάστασης
είναι τόσο ισχυρό που περιθωριοποιεί όλα τα άλλα ιστορικά παρελθόντα συμπεριλαμβανομένου και του ένδοξου αρχαίου παρελθόντος μας, μια και κύριε ακριβώς αναφερθήκατε στο πολιτισμικό μας παρελθόν. Ή πιστεύετε ότι τα δύο αυτά παρελθόντα, αρχαίο ελληνικό και η ελληνική επανάσταση, αντιπαλεύουν στη συλλογική συνείδηση ανάλογα με τις στοχεύσεις της κυρίαρχης ιδεολογία, τους εκάστοτε τους εθνικούς στόχους, την παιδεία που έχει πάρει ο καθένας από μας, τι έχετε εισπράξει? Αυτά έτσι θα ήθελα να μάθω. Να διακόψω λίγο. Μου έστειλε μήνυμα ο κύριος Κόκκινος, θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Κύριε Κόκκινο, πώς θέλετε να απαντήσουν πρώτα οι... Όχι, να ολοκληρωθεί. Ναι, αυτό δεν είναι κάτι... Όχι, μετά στη συζήτηση. Ωραία, μόλις ολοκληρωθεί. Ωραία. Κύριε Ακρίβο, θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση που καλύπτει και τα δύο ερωτήματα που τέθηκανε. Μια προσωπική εμπειρία. Πέρυσι ήμουν καλεσμένος και πήρα μέρος στα Καραϊσκάκια που γίνονται από το Δήμο Μουζακίου του νομού Καρδίτσας. Ένα πολύ μεγάλο συνέδριο με πολλούς καλεσμένους, τριήμερο, ακουστήκανε πάρα πολλά πράγματα. Η δική μου εισήγηση ήταν ο Καραϊσκάκης στην περίοδο του Εφηβείου Πολέμου, όπου πατώντας, εντάξει, γνωρίζουμε ότι άλλα τα εργαλεία του λογοτέχνη, άλλα τα εργαλεία του ιστορικού. Εκεί προσπάθησα περισσότερο να δανειστώ τα εργαλεία του ιστορικού και να παρουσιάσω τον Καραϊσκάκη στην περίοδο του Εφηβείου Πολέμου, το τι έκανε, το τι έπραξε, βασισμένος και αναφέροντας και διαβάζοντας ιστορικά ντοκουμέντα, τις πηγές. Έτσι κράτησε η ομιλία μου, αλλά με το που τελείωσε η ομιλία δέχτηκα μια μεγάλη επίθεση από ακροατές που καταγόντουσαν από εκείνη την περιοχή, ότι με αυτά που είπα δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να παρουσιάζω τον Καραϊσκάκη σαν κατσικοκλέφτη, σαν έναν βρωμερό τύπο, και ότι όλη μου η προσπάθεια ήταν μια προσπάθεια αντεθνική για να μαυρώσω αυτή την ιστορική προσωπικότητα του Καραϊσκάκη. Ήταν μια επίθεση πολύ σφοδρή αυτή που δέχτηκα. Αυτοί που είχαν τις αντιρρήσεις ήταν εκτός εαυτού, που πάει να πει επομένως ότι πολλές φορές και πολλοί από εμάς δεν είμαστε ακόμη και σήμερα έτοιμοι να δεχτούμε, δεν έχουμε την παιδεία, έχουμε μεγάλο φορτίο προκαταλήψεων και στερεοτύπων στο μυαλό μας, δεν είμαστε λοιπόν έτοιμοι να δεχτούμε την αλήθεια. Και ενώ η δική μου εισήγηση δεν αποσκοπούσε σε τίποτα άλλο παρά για να βάλω στο τραπέζι τη συζήτηση στο πώς κατόρθωσε αυτός ο άνθρωπος να μεταμορφωθεί και από διάβολος να γίνει άγγελος, κουβαλώντας ένα τέτοιο βαρύ παρελθόν και βαρύ φορτίο. Και μάλιστα η εισήγηση μου κατέληγε με αυτό που ανέφερε ο Παπαρηγόπουλος για τον Καραϊσκάκη, ότι είναι σαν ένα, θα το πω βέβαια στην κοινή ελληνική, ότι ο Καραϊσκάκης ήταν μια περίπτωση σαν ένα αλαβάστρινο δοχείο, που αν το δεις απλώς έτσι όπως φαίνεται, δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Όταν όμως βάλεις μέσα μια λαμπάδα, ένα φως, τότε φαίνεται η ομορφιά του αλαβάστρινου αγκείου. Και η συγκεκριμένη φωτιά που χρειάστηκε για να αναδειχθεί η προσωπικότητα και το μεγαλείο του ανδρός, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η ανιδιοτέλειά του στον αγώνα και το με πόσο στρατηγική ιδιοφία πολέμησε αργότερα. Συγγνώμη. Κύριε Διονυσοπούλου, έχετε ολοκληρώσει, κύριε Ακρίβε? Ναι, ολοκληρώσα. Λοιπόν, εγώ να πω καταρχάς ότι η δικιά μου εμπειρία δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε,
διότι είχα την τύχη, αστεία το λέω βέβαια, το βιβλίο να βγει ακριβώς δύο μέρες πριν ξανακλειστούμε μέσα. Οπότε πέρασε πάρα πολύ καιρός. Φυσικά το βιβλίο πουλήθηκε, βρήκε το δρόμο του, δεν είναι αυτό το ζήτημα, αλλά δεν, πέρασε πολύ καιρός και μετά δεν κάναμε εκδήλωση, βαρέθηκα κι εγώ και δεν υπήρχε τέτοια, ας πούμε, απευθείας κατάσταση. Όμως είμαι σίγουρη ότι τα πράγματα έχουν, όπως λέει ο κύριος Ακρίβος, δεν είναι έτοιμη η κοινωνία σε καμία περίπτωση. Και αυτό φαίνεται από πάρα πολλές έτσι μικρολεπτομέρειες. Ας πούμε, όταν τρως με φίλους, υποτίθεται προοδευτικούς στο μυαλό τους, αυτά, συγγραφείς σαν και σένα, και ξαφνικά σου λένε κάτι βλακίες του τύπου δεν μπορούν να φτιάξουν στην Τουρκία ούτε ένα νοσοκομείο. Και πας, ας πούμε, εσύ στην Τουρκία, γιατί εγώ πηγαίνω, ταξιδεύω πολύ συχνά, όπως σας είπα και λόγω γλώσσας, και βλέπεις ότι η κάθε μικρή κομμόπολη έχει υπερσύγχρονα νοσοκομεία και τέλος πάντων είναι μια πάρα πολύ οργανωμένη χώρα, ανεξαρτήτως Ερντογάν και ξέρω εγώ τι, είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ μοντέρνα και οργανωμένη. Λοιπόν, έχουμε τέτοια στερεότυπα στο μυαλό μας που δεν μπορούμε να δεχτούμε πολύ απλά πράγματα καθημερινά. Όταν μπλέκεσαι και με την ιστορία και τα κάνεις μπάχαλο τελείως. Τώρα για το δεύτερο ζήτημα, δηλαδή θυμάμαι ένα τραπέζι πολύ χαρακτηριστικά όπως σχεδόν να έγινε καυγάς για πράγματα αυτονόητα. Τώρα για τη δεύτερη ερώτηση, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα δύο, η αρχαιότητα ας πούμε και η ελληνική επανάσταση, είναι όντως δύο πράγματα που αντιπαλεύουν. Δηλαδή με κάποιο τρόπο, για να έρθουμε στο βιβλίο του κυρίου Ακρίβου, η αρχαιότητα είναι ο άγγελος και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ο διάβολος. Δηλαδή δεν ξέρουμε τίποτα για αυτή την περίοδο, δεν ξέρουμε... Είναι σαν να είναι ένα μαύρο πράγμα έτσι γενικώς. Τίποτα από αυτόν τον πολιτισμό, μα τίποτα. Ούτε πώς ζούσε, καν πώς ζούσαν οι Έλληνες. Ξέρουμε μόνο ότι ήμασταν σκλάβοι και τελείωσε. Όχι ότι ήμασταν πολίτες μίας αυτοκρατορίας που είχε και άλλους πολίτες που ήταν, ξέρω εγώ, οι Αρμένοι ή έτσι αλλιώς, παραλλιώς. Και είχαν ταχύ δικαιώματα κτλ. Ούτε καν ότι υπήρχαν σουλτάνες, όπως ήταν και ο Σέμα, ας πούμε, από τις πιο σημαντικές σουλτάνες που είχαν υπάρξει και τις πιο δυναμικές, η μητέρα του Μουράτ, η οποία κυβέρνησε αυτή για καμιά εικοσαριά χρόνια και μετά κυβέρνησε ο Μουράτ, γιατί φρόντιζε όλοι οι άλλοι να είναι αυτοί που θα έβαζε, ας πούμε, να, πώς το λένε, να διεκδικήσουν το θρόνο, ήταν πάντα ανήλικοι. Οπότε αυτή έμεινε στην εξουσία πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, και ήταν Ελληνίδα φυσικά αυτή η γυναίκα. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα τα αγνοούμε σε σχέση με τη δομή της αυτοκρατορίας εκείνης εποχής, πώς ζούσαν, πώς δεν ζούσαν. Αν δεν ξέρεις τίποτα από αυτά και πας κατευθείαν από την αρχαιότητα στην Επανάσταση και σε μια επανάσταση περίεργη, έτσι, γιατί όντως υπήρχαν και κατσικοκλέφτες, όντως υπήρχαν και όλοι αυτοί που ουσιαστικά για τα λάφαρα και για τα γρόσια πηγαίνανε, ήταν μια μυστήρια περίοδος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν τα ανδραγαθήματα κτλ. Λοιπόν, όταν αγνοείς όλα αυτά, όταν περνάς από το ένα στο άλλο, είναι πάρα πολύ λογικό να βλέπεις τα πάντα άσπρο μαύρο. Λοιπόν, και με αυτή τη λογική συνεχίζεις και ζεις έτσι σε μια πολύ ωραία, σε ένα ωραίο χάος μέσα στο κεφάλι σου και με μια πικρία ουσιαστικά για τα πάντα, η οποία δεν έχει και νόημα ιστορικά. Και τελικά, εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι συνεχίζοντας να μαθαίνουμε την ιστορία έτσι και να βλέπουμε τα πράγματα έτσι, ουσιαστικά καταλήγουμε να μην σεβόμαστε τον εαυτό μας. Λοιπόν, αυτό και βλέπουμε παρακάτω. Και να συμπληρώσετε κάτι άλλο, και πάνω σε όλο αυτό δηλαδή το έλλειμμα και στη στρέβλωση του πράγματος, εντάσσεται εδώ πέρα και η περίπτωση του κρυφού σχολείου. Εννοείται. Φυσικά. Το τι έγινε, το πώς μεγαλώσαν γενιές με γενιές με το, το πράγμα, ναι. Το σχολείο. Και ενώ νομίζω άξια επένου η προσπάθεια του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, ότι δεν μάθαμε, και τώρα τελευταία βέβαια από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, αυτό που λέγεται δημοτικό τραγούδι. Ότι όλους αυτού την περίοδο των σκοτεινών αιώνων παρήχθη αυτό το πολιτισμικό πολύ μεγάλο αγαθό που λέγεται δημοτικό τραγούδι. Και
το φέρνω στην επιφάνεια και ένας από τους που πρέπει να τον αναφέρουμε βέβαια εδώ πέρα, γιατί και ο ίδιος έγραψε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για το 1821 και πιο συγκεκριμένα για τον Περιστέκη, είναι ο Παντελής Μπουκάλης με το λογοτέχνημά του «Το Μάγουλο της Παναγίας». Ναι. Ωραία. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κόκκινο και αμέσως μετά στην κυρία Σακά που θέλει και εκείνη να παρέμβει. Και μετά θα επιστρέψουμε στους κριτικούς συνομιλητές. Κύριε Κόκκινε. Ναι. Από τους δύο συγγραφείς μας, ακούγοντάς τους δηλαδή, κωδικοποιούνται κατά τη γνώμη μου δύο συμπεριφορές αναφορικά με την χρήση της ιστορίας στη λογοτεχνία, που αμφότερες παράγουν βέβαια ιστορικό νόημα πολύ πιο διεισδυτικό, ενδεχομένως πολύ πιο διεισδυτικό από την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία. Η πρώτη περίπτωση, η κυρία Διονυσοπούλου, παράγοντας ιστορικό νόημα, δεν αισθάνεται αμηχανία από την αμφίθιμη σχέση της με την ιστορική πραγματολογία και τις ιστορικές πηγές. Οφείλουμε, ωστόσο, να παραδεχθούμε ότι στην περίπτωσή της η υπέρβαση της πραγματολογίας της ιστορίας δικαιολογείται από τον ποιητικό κώδικα που χρησιμοποιεί. Απεναντίας, ο κύριος Ακρίβος κάνει το ακριβώς αντίθετο, ακριβώς. Βρίσκοντας όμως τρόπο να ισοσταθμίσει μυθοπλασία και ιστορική έρευνα. Και μάλιστα την ιστορική έρευνα την προσωποποιήσει κιόλας. Και αν, όπως μας είπε, διαβάστηκε το βιβλίο του από 7.000 αναγνώστες, ο μισθός του είναι άξιος και από την άποψη της λογοτεχνίας, αλλά και από την άποψη της ιστορίας. Υπάρχει βέβαια και μια τρίτη στάση, μια τρίτη συμπεριφορά, που είναι αυτή του συγγραφέα, στο έργο του οποίου η μυθοπλασία υποκαθιστά την πραγματολογία, παρά τη χρήση αρχαιακών πηγών. Υπάρχουν βιβλία ιστορικά μυθιστορήματα, τα οποία μπορεί να έχουν πάρα πολλές, να παραθέτουν στο τέλος πάρα πολλές αρχαιακές πηγές. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή, σώνει και καλά, οι αρχαιακές πηγές γίνονται σεβαστές από τον συγγραφέα. Σε αυτή την τρίτη περίπτωση, κανένας από τους δύο ομιλητές δεν ανήκει σε αυτή, ο λογοτέχνης αποκτά τα σκύπτρα και βεβαίως ο ιστορικός περιθωριοποιείται. Τώρα, ορισμένες διαπιστώσεις και ερωτήσεις. Για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση, σε όσα είπε η κυρία Διονυσοπούλου, ότι ενώ ζούσε στο Παρίσι τη δεκαετία του 80, αν κατάλαβα καλά, τότε δηλαδή που ακόμα άνθιζε το παράδειγμα της ολιστικής ή δομικής ιστορίας της σχολής των Ανάλ, δεν φαίνεται ότι ήρθε σε επαφή μαζί της, μόλις ότι ήταν ένα από τα βασικά εξαγόμενα μαζί με τις ιδέες του Μάη του 68, από τα βασικά πολιτιστικά προϊόντα της γαλλικής πνευματικής ζωής. Και το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι αν είχε έρθει τότε σε επαφή με τη σχολή των Ανάλ, θα είχε από τότε καταλάβει πόσο μεγάλη ήταν η συμβολή αυτής της σχολής στον θεματολογικό και μεθοδολογικό εκδημοκρατισμό της επιστήμης ιστορίας και βέβαια στην πολύπτυχη ανάπτυξη της θεματολογίας. Επίσης, μας δήλωσε ότι για το βιβλίο της δεν συζήτησε με ιστορικούς με την έννοια της βιβλιογραφίας. Ας πούμε, υπάρχει μια μονογραφία των Λούκου και Κουλούρη για τις προσλήψεις του Καποδίστρια, που στο δικό μας επάγγελμα είναι καταστατική σημασίας. Αναρωτιέμαι, είναι σαν πολλές φορές να κάνουμε παράλληλες διαδρομές όπου δεν συναντιόμαστε ποτέ. Δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά ο λογοτέχνης πρέπει να συζητήσει με τους ιστορικούς, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μου κάνει εντύπωση ότι η κυρία Διονυσοπούλου αναζητά, ειδικά στην εποχή της κρίσης, επιλέγοντας την προσωπικότητα του Καποδίστρια, ενός τύπου χαρισματικό ήρωα, τον πατέρα του έθνους, ο οποίος, ας πούμε, κινητοποιεί συγκεκριμένα ψυχικά και ιστορικά αντανακλαστικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε να εξηγήσουμε γιατί ένα βιβλίο και μάλιστα μια ποιητική σύνθεση, μια θεατρική σύνθεση για τον Καποδίστρια σήμερα, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να το κάνουμε. Είναι μείζον θέμα για την ιστορική μας κουλτούρα. Και προφανώς η κυρία Διονυσοπούλου περισσότερο καταγίνεται με αυτό που λέμε πολιτισμική μνήμη, δηλαδή μακραίωνη μνήμη,
παρά με την επικοινωνιακή μνήμη, δηλαδή με τη μνήμη μιας γενιάς. Η τελευταία ερώτηση που θέλω να τις κάνω, ερωτήσεις διαπιστώσεις είναι, μιλήσατε και εσύ, Ελένη, μίλησες για μια σύντηξη του χρόνου, δηλαδή σαν να υπάρχει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σε μια ενιαία ενότητα. Δεν ξέρω, αυτό επίσης είναι ένα πράγμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεταμοντέρνας ιστορικής συνείδησης και μας οδηγεί στην διαπίστωση ότι αυτό που τελικά προκύπτει από τη σύνδεξη των τριών χρονικών βαθμίδων δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα παρόν το οποίο διαστέλλεται αιώνια και φαντάζεται κυρίαρχο. Τώρα για τον κύριο Ακρίβο. Θέλω να τον ρωτήσω αν ένιωσε την ανάγκη να αντιπαραβάλει το βιβλίο του με ιστορικές πραγματείες όπως οι φουστανέλες και χλαμίδες της Χριστίνας Κουλούρη και τι προέκυψε ενδεχομένως από αυτή την αντιπαραβολή. Και επίσης με παραξενεύουν πάρα πολύ, μολονότι αναγνωρίζω ότι μυθοπλαστικά είναι εξαιρετική, οι όροι άγγελος και διάβολος. Μέχρι Κώστα που με δαιμονίζουν κιόλας. Με ποια έννοια, αναρωτιέμαι μήπως η προφανής ηθικολογία τους δημιουργεί προβλήματα ιστορικής κατανόησης. Μήπως προβάλλουμε δηλαδή μια αρετολογία σε πράγματα τα οποία δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και θέλω να πω ότι και στην περίπτωση του Ανδρούτσου και στην περίπτωση του Καραϊσκάκη και σε πολλών άλλων την περίπτωση, το άγγελος και διάβολος συνυπήρχε. Έτσι, δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς. Δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι η μεταστροφή του Καραϊσκάκη ενδεχομένως θα ήταν οριστική και τελεσίδικη. Και τώρα είπε κάτι ο κύριος Μάτος, παραπέμποντας σε μία συνέντευξη της Τασούλας Βερβενιώτη. Δεν ξέρω αν παρερμήνευσε να με διορθώσει, αλλά στη συνέντευξη αυτή, κύριε Μάτο, έλεγε πράγματι Βερβενιώτη ότι η μνήμη εξορισμού εξιδανικεύει και σχηματοποιεί και ωρεοποιεί. Αν ήταν έτσι, προφανώς και δεν θα είχαμε ανάγκη ούτε τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ούτε τη μνήμη της εξόδου από τη Μικρασιατή καταστροφή, ούτε τη μνήμη των ανθρώπων που φύγανε στην υπερορία μετά το 49 και πάει λέγοντας, τα παραδείγματα είναι άπειρα. Μου κάνει κατάπληξη δηλαδή, γιατί πώς είναι δυνατόν μία από τις πρωτοπόρους της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, που άσκησε καταστατική επιρροή στη δημιουργία αυτού του ρεύματος, φτάνει να περιορίζει τόσο πολύ τη μνήμη. Αυτά. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, να φύγουμε όντως από τις τυπολογικές διακρίσεις και από τα επίθετα διάβολος άγγελος, ας τα αφήσουμε στην άκρη όλα αυτά. Ας μιλήσουμε για την περίπτωση αυτού του ανθρώπου, του Γεωργίου Καραϊσκάκη, Γιώργη Καραϊσκάκη. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει οικογένεια, δεν έχει γνωρίσει το που λέμε ιδιαίτερη πατρίδα. Αν το ρωτούσαν δηλαδή ποιο το χωριό σου, δεν θα ήξερε να απαντήσει. Όπως λίγο πολύ όλοι μας και τότε και σήμερα. Είναι ένας άνθρωπος που παλεύει με τον εαυτό του, με τους δαίμονες, με τα δαιμόνια του, που πολλές φορές γίνεται υποχείριο κάποιων βλέψεων που ο ίδιος δεν μπορεί ούτε καν να τις υποψιαστεί, όπως είναι έχθρα το μίσος που του είχε διαβίου ο Μαυροκορδάτος. Είναι μια τέτοια περίπτωση ενός ανθρώπου που βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα του λαού, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι εκείνο που θα περίμενε κανείς από αυτόν τον άνθρωπο ήταν ότι το πικ του θα ήταν ο ηρωισμός, η γενναιότητα στο πεδίο της μάχης. Και όμως βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον διαβολοάγγελο, τον αγγελοδιάβολο, να το πούμε όπως θέλεις, να έχει αποκτήσει ένα τέτοιο στρατηγικό μυαλό που ενώ όλοι βλέπουν και ξέρουν πώς πολεμάνε λίγο πολύ όλοι οι κλέφτες, αυτός τα βάζει με τους Κόχραν και Τσόρτς
που είχαμε μεγαλοδιατισμούς να πολεμήσουμε κατά το Ναπολεόντιο σύστημα, να πάμε οργανωμένα ενάντια στους Τούρκους. Και μάλιστα ανοίγει τόσο πολύ το στρατηγικό μυαλό του που λέει ότι για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε τον Κιουταχή που πολιορκεί την Ακρόπολη, να τον κάνουμε τον πολιορκητή πολιορκούμενο. Να τον ζώσουμε από γύρω, πιάνοντας τον Οροπό και όλη την Αττική, εξού και η περίφημη και θαυμαστή εκστρατεία που κάνει στην Αράχο. Και όχι μόνο αυτό, τον βλέπουμε να αποκτάει πολιτική σκέψη, πολιτική συνείδηση. Όταν κάποια στιγμή θα τους καλέσει ο άλλος ναύαρχος, ο Δεριγνή, ο αρχίδα του, τον Καραϊσκάκη, ο Καραϊσκάκης τον πηγαίνει με την ακολουθία του, πλήκτος βλέπει ότι ο ίδιο ο Δεριγνή έχει καλέσει και τον Κιουταχή και τα χάνει. Και ο Κιουταχής, όλο γαλλιφιές, το εκφράζει στην αρχή, μιλάνε στα αρβανίτικα βέβαια, το εκφράζει το παράπονο του ότι δεν ήρθες μαζί μου, ότι εγώ θα σε έκανα βοηβόδα, αλλά ακόμη και τώρα αν έρθεις μπορώ να σου δώσω όλο το δοβλέτη από τα Μπίτολα, από το μοναστήρι μέχρι την Πελοπόννησο. Και ο Καραϊσκάκης το απαντάει το εξής, ότι αν αυτή τη στιγμή, λέει, η διοίκηση, η κυβέρνηση δηλαδή, ήξερε ότι κάνω μασλάτι μαζί σου, κάνω μαζί σου κουβέντα, θα με κρέμαγε στο πιο ψηλό κατάρτι. Που πάει να πει ότι ξέρει ότι ο δικός μου ρόλος είναι στρατιωτικός. Δεν έχω πολιτικές βλέψεις. Άλλος στρατός, άλλο πολιτική διακυβέρνηση. Αυτό είναι το ξεθάμωσε στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου. Ξεφεύγοντας από αυτά τα τυπικά επίθετα που λες και εσύ το διάβολος και άγγελος. Το πώς καταφέρνει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να αναχθεί, εδώ δεν θα διστάσω να το πω, σε ένα Άγιο της Ελευθεριάς της Ελλάδας. Κυρία Διονυσοπούλου, θέλετε εσείς να πείτε κάτι? Ναι. Ό,τι θυμάμαι τώρα, έχω σημειώσει κάποια πράγματα, αλλά ήταν λίγο πολλά. Αυτά που είπα, τα έχω χάσει λιγάκι. Θα πάρω με το πτυχίο με άριστα, Σοφία, μάλλον, σήμερα. Λοιπόν, για το Παρίσι και τα διάφορα ιστορικά, τα οποία είπαμε. Γιατί δεν ήρθα σε επαφή. Εγώ είμαι λιγάκι πολυπρισματική σε σημείο κουραστικό για τον εαυτό μου. Όταν ήμουν λοιπόν στο Παρίσι, έκανα μεν την λιτερατουρική παρέα, τέλος πάντων, συγκριτική λογοτεχνία. Ασχολιόμουν με αυτό. Έκανα φωτογραφία. Έκανα κλασικό τραγούδι. Έκανα σκηνοθεσία. Έγραφα παράλληλα. Είχα ξεκινήσει και αυτό. Όλο αυτό το πράγμα, εμένα κάπου με υπερκάλυπτε. Δηλαδή, και μάλιστα όχι με υπερκάλυπτε, ρουφούσα πράγματα και ζούσα αυτό το οποίο μου άρεσε, έχοντας παράλληλα, και ξέχασα, έκανα και σενάριο, σινεμά. Λοιπόν, ρουφούσα όλες αυτές τις γνώσεις, οι οποίες θεωρούσα ότι κάπου θα με οδηγήσουν, και μάλιστα είναι αστείο, γιατί έχουμε το κλασικό τραγούδι, το οποίο το λάτρευα, και θα μπορούσα να είχα προχωρήσει, τελικά δεν προχώρησα, παρόλο που οι δάσκαλοι μου με κυνηγάγανε, γιατί έχω πολύ μεγάλη εμβέλεια, ας πούμε, στη φωνή. Αλλά επειδή είχα απίστευτο τρακ, κατάλαβα πάρα πολύ σύντομα ότι δεν είμαι άνθρωπος της σκηνής, είμαι το από πίσω. Οπότε έτσι ξεκίνησε και η σκηνοθεσία μετά. Και το τραγούδι με βοήθησε πάρα πολύ στο γράψιμο, γιατί με οδήγησε στη μουσικότητα και μετά ήρθε η ποίηση κτλ. Λοιπόν, όταν είσαι σε ένα τόσο ακτινοτό, ας πούμε, δρόμο, όπου ήδη ένιωθα και λίγο χαμένη, έλεγα τι είμαι, φωτογράφος, είμαι εκείνο, είμαι τάλο, τι είμαι, ας πούμε. Αυτά μετά, περνώντας ο καιρός, έγιναν μια σύνθεση μέσα στο κεφάλι μου και κατέληξα, έχοντας βιώσει όλα αυτά τα πράγματα και μάθει, στο γράψιμο και στη σκηνοθεσία. Λοιπόν, από αυτή την άποψη, δεν μπορούσα να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα. Δεν ήταν δηλαδή στα άμεσα ενδιαφέροντά μου. Τα άλλα πράγματα με τα οποία ασχολήθηκα τελείως έτσι επιφανειακά, με τα οποία όταν είσαι στο Παρίσι δεν μπορείς και να μην ασχοληθείς, είναι να περπατάς σε έναν δρόμο, βλέπεις μια γκαλερί, μπαίνεις. Είναι η πρόσβαση τόσο άμεση, δεν λένε όπως στην Αθήνα που λες, άγινε αυτή η έκθεση, είναι εκεί, θα πάρω το αυτοκίνητο, θα πάω.
όπου είσαι στο κέντρο υπάρχουν εκθέσεις. Λοιπόν, έβλεπα και τους πίνακες, πήγαινα πολύ συχνά σε εκθέσεις φωτογραφίας. Ήταν τέλος πάντων αυτή η αναζήτησή μου εκείνη την εποχή. Και δεν ήμουνα και από το 80, ήμουνα πιο μετά. Αυτό το ρόσπρος, το Παρίσι. Τώρα μετά μπλέχτηκα πάρα πολύ. Γιατί είπαμε για τον Καποδίστρια, το πώς, ας πούμε, γιατί ένα κείμενο για τον Καποδίστρια σήμερα. Δεν είναι ένα κείμενο για τον Καποδίστρια σήμερα, κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα κείμενο που έχει σαν αφετηρία τον Καποδίστρια και τον θαυμασμό του κόσμου τότε και που τον είχαν ταραχεύσει και που πηγαίναν και τον προσκυνάγανε πει ένα εξάμηνο και. Αυτό τον παραλογισμό, ας πούμε, του ελληνικού έθνους, να το πούμε έτσι, που μπορεί να θαυμάζει έναν άνθρωπο, να σκοτώνει τον ίδιο άνθρωπο, να τον λατρεύει μετά, ξέρω εγώ, να τον ξεχνάει. Να λατρεύει, ξέρω εγώ, ποιον στην αρχαιότητα, να τον εξωστρακίζει αργότερα. Και ούτω καθεξής. Είναι αυτή η σχιζοφρένεια, για την οποία νομίζω ότι μίλησαμε αρκετά σήμερα, με διάφορες μορφές, που, δηλαδή η άρνηση. Η άρνηση του άλλου και της ιστορίας σου γενικότερα. Αυτός είναι ο λόγος της θηρίδας 1821 και η προσπάθεια κατανόησης του ηθοποιού, ας πούμε, του σημερινού πάνω σε μια προσωπικότητα την οποία παίζει και δεν την πιάνει, δεν μπορεί να την πιάσει. Δεν την πιάνει για πολλούς λόγους, γιατί δεν την ξέρει, δεν την έμαθε ποτέ και γιατί ο ίδιος και συναισθηματικά, σαν σημερινός άνθρωπος, δεν είναι ικανός να πιάσει κάτι που είχε κάποιο άλλο τύπο αξίες, όποιες και να είναι αυτές, δεν έχει σημασία, δεν μπορεί να μπει σε ένα τέτοιο πετσί ως νέο Έλληνας. Και τίθεται το ερώτημα εδώ, το οποίο είναι αυτό που με απασχολεί περισσότερο στη συλλογή, τι θα πει νέο Έλληνας. Αυτό είναι το θέμα. Και πώς ζει ο νέο Έλληνας, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο φτιάξαμε. Είναι κάτι ή είναι απλά μια σχιζοφρένεια μέσα στην οποία ζούμε. Αυτό για μένα είναι το θέμα. Τώρα το άλλο κάτι έχω σημειώσει εδώ, ούτε βλέπω τα γράμματά μου. Αν θέλετε να με επαναλάβετε την ερώτηση, να σας απαντήσω. Κάτι για την πολιτισμική μνήμη, είπατε, αλλά δεν θυμάμαι καθόλου. Πρώτα απ' όλα, μακριά από μένα, δεν σας εγκάλεσα γιατί δεν σχετιστήκατε με την ιστοριογραφία των ΑΝΑΛ. Όχι, σας εξηγώ. Κάθε άλλο. Το δεύτερο. Και εγώ θα μπορούσα να σας πω, γιατί αναζητούμε τον νέο Έλληνα και δεν αναζητούμε, ας πούμε, τις αντιφάσεις στην εθνική συγκρότηση, στην εθνική ταυτότητα, στις συμπεριφορές των λαών και αλλού. Για παράδειγμα, γιατί είναι η ιδιαιτερότητα του νέου Έλληνα από τη μια να σκοτώνει και δεν σκότωσε όλες ο ελληνικός λαός, μια δράκα, έτσι, δεν και από την άλλη να θαυμάζει. Θέλω να πω, όταν σκοτώθηκε ο Ζωρές λίγο πριν ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος για τα καλά, βγήκαν στους δρόμους, ξεκίνηκαν στους δρόμους σχεδόν εκατομμύρια άνθρωποι στην κηδεία του. Αυτό με την ίδια έννοια μπορεί να δείχνει, ας πούμε, τις αντινομίες και μιας άλλης εθνικής ταυτότητας και μιας άλλης περιφοράς πολιτικής, όπως είναι η γαλλική. Δηλαδή, για μένα, το αρχέτυπο δεν είναι ο νεοέλληνας, εδώ, όπως φαίνεται από την διαπραγμάτευση που κάνετε. Το ερώτημα του τελευταίου που έθεσα είναι αυτή η σύνδεξη παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος, κατά τη γνώμη μου, οδηγεί σε ένα παρόν το οποίο φαντάζει εξαιρετικά διωγγωμένο, σαν το παρόν να δεσπόζει, ας πούμε, στον τρόπο που νοηματοδοτείται ο χρόνος. Και αυτό για μας τους ιστορικούς, αν ήθελα να το κωδικοποιήσω, είναι μια ένδειξη μιας μεταμοντέρνας αντίληψης του ιστορικού χρόνου. Αυτό είπα. Κατάλαβα, μάλιστα, ναι. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Ούτως ή άλλως, αν θέλουμε να δούμε και στοιχειοδός αντικειμενικά τα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Δηλαδή, μέσω ενός παρόντος, πας μπρος-πίσω. Έχεις όλο το πίσω μέσα σου και οραματίζεσαι ένα μέλλον. Και αυτό το παρόν είναι ένα πράγμα σαν κάτι που φουσκώνει. Σίγουρα. Τι άλλο τώρα θέλω να πω. Πάλι μπερδεύτηκα. Κάτι είπατε πριν. Πριν από αυτό. Μήπως να δώσουμε το λόγο στην κυρία Σακά. Όχι, προς Θεού, εσείς μιλάτε. Απλώς θα είμαι πολύ σύντομη για να ξαναδώσουμε το λόγο στους... Μόνο κάτι, ότι και τα δύο κείμενα, τα λογοτεχνικά, δεν θα έλεγα ότι
ουσιαστικά δημιουργούν αυτό που λέμε εμείς ιστορική, για να μην κουράζουμε όπως και τους λογοτέχνες, πολύ παραδειγματική ιστορική συνείδηση. Ακριβώς επειδή, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και ο κύριος Ακρίβος, ειδικά με τη μάχη της Τριπολιτσάς, αλλά και όλα τα στοιχεία που αναφέρει η κυρία Διονυσοπούλου, στην πραγματικότητα τον παρόντα χρόνο δεν τον αναφέρουν ως έναν χρόνο ηθικής δικαίωσης σε ένα μέλλον της εποχής του Καποδίστρια ή του Ακρίβου, αλλά περισσότερο σαν ένα πλαίσιο αμφισβήτησης και διερώτησης για το τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ κάπως έτσι έχω εισπράξει τα δύο αυτά κείμενα. Κείμενα επί της ουσίας αναστοχασμού πάνω στο τι ακριβώς είμαστε, με επίκεντρο τις συγκεκριμένες προσωπικότητες, μία πολιτική και μία στο πεδίο των μαχών, όπως προαναφέρθηκε, όπου όμως αναφέρονται, ειδικά στην περίπτωση του κυρίου Ακρίβου, όλα τα αρνητικά. Δεν δηλαδή είναι πράγματι τόσο αποκαθαρμένος ο Καραϊσκάκης, δεν είναι ο Άι Γιώργης που σκοτώνει τον δράκοντα Τούρκο μόνο. Και στην περίπτωση της κυρίας Διονυσοπούλου, ακριβώς όλη αυτή η εξέλιξη, οι ματαιώσεις από την εποχή του 1821 μέχρι τα βούρλα και τις παστρικές, πώς αντιμετωπίσαμε δηλαδή τις γυναίκες της μικρασιατικής καταστροφής, με πόσο σεξισμό, με πόσο μισογυνισμό. Είναι εύλογες διερωτήσεις που απηχούνται στο λογοτεχνικό πεδίο, ακριβώς επειδή υπάρχουν στο δημόσιο λόγο, επειδή υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που σκέφτονται από πού ξεκινήσαμε, τι γίνεται, εμείς τι θα κάναμε αν ήταν το 1821 σήμερα. Τώρα, συγγνώμη, περισσότερο τοποθέτησε κατά χίλια συγγνώμη, να δώσω το λόγο στην κυρία Σακά. Πριν από αυτό, Ελένη, δεν ξέρω αν θα είχε νόημα να πω μια κουβέντα για το μύθο και τη μνήμη. Και... Ναι, βεβαίως. Την κυρία Βεβενιώτη που λέγαμε πριν. Ναι, γιατί αναφέρθηκε αυτό, βέβαια, κυρία Μάτω, και αμέσως μετά κυρία Σακά. Okay. Λοιπόν, πιθανόν να μην έγινε κατανοητό αυτό που είπα ή εγώ να μην το προσέλαβα σωστά, και εδώ θα με βοηθήσετε ως πολύ πιο έμπειροι από μένα σε αυτά τα ζητήματα. Διάβασα λοιπόν την συνέντευξη της κυρίας Βεβενιώτη και άκουσα και ο ίδιος σε μια συνάντηση μαζί της, και εκείνο που κατάλαβα, και ξαναλέω βοηθήστε με, είναι το εξής, ότι ο μύθος μολονότι είναι ένα συγκροτείται από ψευδή στοιχεία και σίγουρα λειτουργεί προπαγανδιστικά και όχι χειραφετητικά, θα έλεγα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να αυτονομηθεί και να γίνει ένα αφήγημα το οποίο αξιοποιείται και χρησιμοποιείται πολύ διαφορετικά από τις αρχικές προθέσεις που υπήρχαν όταν δημιουργήθηκε ως τέτοιος. Και το παράδειγμα της κυρίας Βεβενιώτη είχε να κάνει με αυτό, ότι έχουμε ένα τραγούδι που καθόλου δεν ήταν αλήθεια ότι τραγουδήθηκε τότε και από τις συγκεκριμένες, αλλά το 49 στην Κεσαριανή αξιοποιείται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Έχουμε μια άλλη χρήση του μύθου που είναι πιο κοντά, ας πούμε, σε κάτι που χειραφετεί, που απελευθερώνει κτλ. Ενώ πρόκειται για ένα προϊόν που όταν φτιάχτηκε ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν δεν το προσέλαβα καλά, ίσως βοηθήσετε. Νομίζω ότι μια χαρά το προσέλαβε, Στάσο, δεν υπάρχει θέμα. Η Βεβενιώτη μιλούσε για ανασημασιοδοτήσεις των μύθων. Δηλαδή πώς αναπλαισιώνονται και αποκτούν μια άλλη διάσταση και ακριβώς υπηρετούν τη στιγμή. Ακριβώς, το πλαίσιο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι ώρα εδώ για σεμινάρια και για πώς το να συζητήσει επιστημολογικού χαρακτήρα, αλλά άλλο προφορική ιστορία, άλλο μύθος, έτσι. Και επίσης, είσαστε σίγουροι ότι η λειτουργία του μύθου είναι ακριβώς να χρησιμοποιηθεί και να μετατραπεί από α σε ω? Όχι, δεν ξέρω. Δεν είμαστε καθόλου σίγουροι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια, λοιπόν. Ναι, μόνο που εδώ υπάρχει εξειδανίκευση, έτσι, οφείλουμε να τα δείχνουμε. Ότι οι αριστερές αυτές γυναίκες μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα χρησιμοποιούσαν μια πτυχή της ελληνικής παράδοσης. Εντάξει, αυτό ήταν. Αυτό γινόταν κατά κόρον, κατά το ναι, αλλά δεν είναι ο μύθος. Ο Γιώργος νομίζω έχει απόλυτο δίκαιο, ο κύριος Κόκκινος έχει απόλυτο δίκαιο για την εξειδανίκευση, γιατί ας πούμε και στο άλλο άκρο,
Στόχος δεν ήταν και αυτός. Αναπλαισίωση, αυτό λέμε. Χρησιμοποιείται με άλλο σκοπό, σε άλλο πλαίσιο. Αυτό λέμε. Τότε να ελπίζουμε ότι το κρυφό σχολείο κάποια μέρα θα αναπλαισιωθεί. Όχι, όχι, δεν θα ελπίσουμε λοιπόν... αυτό. Και βεβαίως δεν είναι αυτό ούτε το περιεχόμενο ούτε το πλαίσιο. Αλλά δεν ήθελα εγώ να πω αυτό. Εγώ ήθελα να πω άλλο πράγμα. Ότι όλοι αυτοί. Εγώ θεωρώ ότι τα 200 χρόνια από το 21, έτσι όπως τα ζήσαμε την περασμένη χρονιά, παρόλο που ήταν χρονιά, εν πάση περιπτώσει, πανδημίας. Ήταν χρονιά Καραϊσκάκη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πέρα από, από τα έργα, το δικό σου Κώστα, το οποίο ήταν, πούλησε πάρα πολύ, αγαπήθηκε, διαχύθηκε και συζητήθηκε. Το έργο του Μπουκάλα, όπως πολύ καλά είπες, εγώ θεωρώ ότι διαβάζονται συμπληρωματικά αυτά τα δύο. Έβλεπα το Μαζάουερ πόσο έχει αφιερώσει στο έργο που έβγαλε η Ελληνική Επανάσταση, τι κομμάτι για τον Καραϊσκάκη, και αναφέρεται ακριβώς αυτό που είπες, τη συνάντηση με τον Κόχραν και τον, πώς τον λένε, τον Κιουταχή. Το Χέιντεν, συγγνώμη, ναι. Και αφού περιγράφει ακριβώς αυτό που είπες, γράφει από κάτω. Ήταν μια τυπική παράσταση παλικαρισμού με λίγη παραπληροφόρηση από δίπλα, γιατί και εξηγεί παρακάτω κτλ. Για μένα όμως το πιο σημαντικό από όλα, και ήθελα να πω ότι οι αναφορές στο έργο σας έγινε και στο θέατρο πάρα πολύ, δηλαδή η επιθεώρηση του 1821 που παίχθηκε σε όλη την Ελλάδα και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, που αποδομούσε εντελώς την Ελληνική Επανάσταση, είχε μια ολόκληρη αναφορά πάνω στο δικό σου βιβλίο και μάλιστα μοταμό παρουσιαζόντουσαν κάποια πράγματα. Στο θέατρο ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε στο Μιχάλη Κακογιάννη είχαν ολόκληρο κομμάτι για τον Καραϊσκάκη. Για ποιο λόγο όμως και γιατί συζητήθηκε πάρα πολύ? Γιατί έχεις μια προσωπικότητα, αυτό που λέμε μια κατέργαστη προσωπικότητα ενός ανθρώπου που ήταν, όπως είπες και εσύ, ανερμάτιστος, τυχοδιώκτης, αλλά ένας πάρα πολύ σοβαρός και γερός στρατιωτικός μους, που σιγά σιγά διαμορφώθηκε και συγκρότησε πολιτική και εθνική ταυτότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέσα στο πλαίσιο της εποχής, έτσι. Γράφει ο Μαζάουερ γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Εκείνο που κάνει τον Καραϊσκάκη τόσο σημαντικό και συναρπαστικό πρόσωπο στην πορεία της ανάδυσης μιας ελληνικής εθνικής συνείδησης στα χρόνια του πολέμου, είναι ότι ενώ είχε ξεκινήσει τη ζωή του σαν γιος Ρουμελιώτη Αρματολού και σωματοφύλακας του Αλή Πασά και συνέχισε πιθανότατα να επιδίδεται στις συνείδησες μυστικές διαπραγματεύσεις με τους Οθωμανούς ως το 23, έκανε με τέτοιο τρόπο τη μετάβαση, την οποία άλλοι της ίδιας προέλευσης και της ίδιας γενιάς δεν αξιώθηκαν, που του επέτρεψε να δει τον εαυτό του στην προοπτική του έθνους αντί της περιοχής ή του Σογιού. Οι περισσότεροι μωροίτες, πρόκριτοι και οπλαρχικοί ταύτιζαν τον πατριωτισμό με την υπεράσπιση του χωριού, της κοιλάδας ή της περιοχής τους, μιλούσαν κατά καιρούς τη νέα γλώσσα του πατριωτισμού, αλλά οι πράξεις τους πρόδιδαν τους πραγματικούς δεσμούς τους κτλ. Εν πάση περιπτώσει, μια πορεία συγκρότησης που δείχνει ακριβώς και πώς ολοκλήρωσε, έχει κι άλλα, παραθέτει κι άλλα εδώ. Ένα στοιχείο λοιπόν. Θα σε διακόψω λίγο. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι βρίσκεται στην Αθήνα με τα γεγονότα και μαθαίνει ότι στο κάλαμο έχει πεθάνει η γυναίκα του. Ναι. Και η μαρτυρία του είναι: ήθελα πάω, έμαθα ότι πέθανε η γυναίκα μου και ήθελα πάω να οικονομήσω τα παιδιά μου, αλλά δεν αφήνω την πατρίδα. Ακριβώς. Και γράφει πάλι ο ίδιος ότι δύο χρόνια νωρίτερα από αυτή τη σκηνή, ένας Βρετανός χειρουργός είχε περάσει λίγο καιρό ταξιδεύοντας με τον Καραϊσκάκη, τον είχε εγωιτεύσει, λέει, το σκοτεινό σπινθυροβόλο μάτι, αγριοπές ματιές, και όλη αυτή η τυχοδιοκτική και άγρια πλευρά του, η οποία δεν ήταν αναγνωρίσιμη μετά από λίγα χρόνια. Ένα στοιχείο λοιπόν το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Για να μιλήσουμε όμως για αυτό που λέμε ακριβώς, η διερεύνηση του πώς συγκροτείται μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον τυχοδιοκτισμού, αοριστίας, μια επαναστατική ταυτότητα, μετατρέπεται σε συνειδητή επαναστατική ταυτότητα και αργότερα μιλάει για το έθνος και δίνει και τη ζωή του για το έθνος απολύτως συνειδητά, για μένα είναι το ωραιότερο ταξίδι που μπορεί να κάνει κάποιος και να συζητήσει, για να συζητήσει και να δει τι έγινε εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι το έργο σου, εγώ το διάβασα παράλληλα με το Μπουκάλα, το ένα πίσω από το άλλο δηλαδή, και μου άρεσε πάρα πολύ. Με βοήθησε να καταλάβω 5 πράγματα και θα το αξιοποιούσα πάρα πολύ στην τάξη αυτό. Αλλά μια και μιλάμε για ταυτότητες και κλείνω, γιατί στους άλλους θα δώσω το λόγο, στον Παναγιώτη και στον Τάσο, θέλω να διαβάσω το έργο της κυρίας Διονυσοπούλου, που εμένα με συγκλώνησε. Είναι μόλις 15 σελίδες, θέλω να σας πω, ποιητικού λόγου. Λοιπόν, διαβάζω το δεύτερο. Πήγε 7 η ώρα. Θα βάλω ένα ουίσκι. Ο ήλιος βασιλεύει, άλικο εχμηρό. Χα, κοίτα που συνθέτω και χαϊκού. Και γιατί να μην είναι
Και γιατί όχι εγώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι, είμαι ο ταξιτζής πρωθυπουργός, ο τζαναμπέτης μαστροπός, η Μερσεντές και η Βουλγάρα, η Αμαζόνα και η Φανφάρα, ύμνου στα δάση παιανίζω, νύμφες δειλά με προσκυνάνε, γυναίκες με γλυκοκοιτάνε, είμαι σπάθη και η Αγιαστούρα, η Στήρα Νακατοσούρα, ο Εφιάλτης, ο Εξωμότης, ο Λεωνίδας και η Τρακώση, ο Ήρωας και ο Τσιφλικάς, ο Ρατσιστής και ο Χριστιανός, ο Αναρχόλαγνος Αστός, μη μου κολλάς γιατί εγώ είμαι εγώ, Ζωνάκι Γοργό. Και η ξυφολόγχη μου ιερή, αέρα. Παίζει πάρα πολύ και με τα κεφαλαία και τα μικρά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, αλλά είναι μια διερεύνηση ταυτότητα σε αυτό το θεατρικό, σαν θεατρικός μονόλογος νομίζω προτείνεται. Και στα δύο σας έργα είναι δύσκολη η ιδεολογική κατάταξη. Αφήνω, δεν λέω τίποτα άλλο, ευχαριστώ, ο λόγος στους κριτικούς αναγνώστες. Παναγιώτη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, συγγνώμη. Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Θυμήθηκα αυτό που μας είπε στην αρχή πριν. Θα το έλεγα τώρα, αν μου αφήσει. Ωραία. Αν δεν θέλει ο Γιώργος. Όχι. Να δώσουμε το λόγο και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Αυτό λέω. Να βρούμε χρόνο να δώσουμε το λόγο. Ναι, μετά θα μιλήσουμε. Συνάδελφοι, τώρα μιλούμε. Όπως θέλετε. Εγώ έτσι θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Αυτό που θέλω να πω σε σχέση και με αυτά που είπε ο Γιώργος. Είναι ότι για μένα τουλάχιστον προσωπικά η ποίηση είναι τέχνη αφύπνισης, προβληματισμού, στοχασμού, ευαισθητοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι ο δημιουργός δεν είναι έτσι politically correct και έτσι δεν είναι στρατευμένος και έχει κριτική σκέψη, δεν είναι ιστορικός. Έτσι, υπό την προϋπόθεση επίσης ότι δεν ακολουθεί την παλιά γνωστή ρίση του Βαλαωρίτη, αλήθεια προς εμέ αναμφίλεκτον ότι θεμέλιον της ελληνικής ποιήσεως πρέπει να είναι η πιστή εξιστόρηση των παθημάτων και των μαρτυριών του έθνους, η διηνεκής του ελληνισμού προς τον ξενισμόν πάλιν. Και αυτό δεν το βλέπω στο ευτυχώς στο κείμενο της κυρίας Διονυσοπούλου. Ένα κείμενο που δεν ξέρω αν η κυρία Διονυσοπούλου θα ήταν ευτυχής αν την πληροφορούσα πως αυτό το κομμάτι της φωταπρόβας πηγαίνω πάνω κάτω στο σανίδι, λύκος με συνείδηση να τρίζει και τα λοιπά. Όταν το δώσαμε στην τάξη έγινε σε δευτερόλεπτα σχεδόν hip-hop. Δεν ξέρω αν θα είσαστε και εδώ είναι το θέμα, τίθεται το θέμα της προσπέλασης της ιστορίας μέσα και της κινητοποίησης των παιδιών για την ιστορία μέσα από τα λογοτεχνικά έργα. Βεβαίως δεν θα διαφωνούσα καθόλου με τον Γιώργο λέγοντας, αν έλεγα ότι ο λογοτέχνης ο οποίος και εσείς το ζήσατε με φαντάζομαι με την περίπτωση της Χιουρέμ, αν έχει ο λογοτέχνης γνώση βαθιά κάποιας περίοδου, γιατί αυτό τον βοηθάει στο να αποφύγει αναχρονισμούς, γεγονότα, καταστάσεις, γλωσσικές αποστροφές κτλ. Και βεβαίως ότι μπορεί να τον βοηθάει να γεμίσει τα οποιαδήποτε κενά του ως λογοτέχνης με στοιχεία επινοημένα αλλά αληθοφανή. Πάντως, κυρία Διονυσοπούλου, μια και έτσι, αναφέρθηκα κυρίως σε εσάς, θα πρέπει και από τη μια πλευρά ο κύριος Ακρίβος είναι τυχερός και η κυρία Ακριβοπούλου κάπως άτυχη που βρέθηκε σε συνάφη ιστορικών και θυμίζω εδώ την περίπτωση του Σιμών Σάμα, ο οποίος στο έργο του το χρονικό της Γαλλικής Επανάστασης αναγνωρίστηκε και από λογοτέχνες και από ιστορικούς ως πολύ σημαντικός. Όμως όταν έγραψε το επόμενο έργο του, νομίζω ότι είναι The Story of the Jews, δέχτηκε, με την ίδια περίπου τεχνική δέχτηκε πολύ αρνητικές κριτικές κυρίως από τους ιστορικούς. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Θέλω να πω ότι για μένα τουλάχιστον η λογοτεχνία είναι ένα όχημα, για να φτάσω και στο ερώτημα του ομίλου, για να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν την ιστορία, να μην έχουν την αποστροφή για την οποία μας μίλησε η κυρία Διονυσοπούλου και την οποία τη βιώνουμε μέσα στην τάξη. Βεβαίως, έχοντας ως ιστορική και ως εκπαιδευτική όλα αυτά υπόψη μας, όλες αυτές τις πειθαρχίες της ιστορίας. Αυτό και τίποτε άλλο από μένα. Ευχαριστώ. Καταρχάς να πω ότι είμαι πανευτυχής για το hip hop.
Και το βρίσκω πολύ λογικό. Γενικά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο τραγουδιέται και οφείλει να τραγουδιέται και παράφωνα και ό,τι θέλει να κάνει, ας πούμε, και ακόμα και να το πάρουν και να το διαλύσουν. Χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά. Τώρα για το Χιουρέμ που είπα ότι έψαξα περισσότερο. Έψαξα γιατί οι πληροφορίες μου ήταν αρκετά θολές και ουσιαστικά έκανα πραγματικά έρευνα εκεί. Γιατί δεν μπορούσα να ξεκινήσω να κάνω κάτι στο περίπου. Δεν είχε κανένα νόημα. Και επίσης άξιζε να βρω πολύ περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη γυναίκα και για το πώς έγινε Σουλτάνα και για το τι έκανε. Γιατί αυτά τα πράγματα είχαν νόημα πάρα πολύ και για το σήμερα. Γιατί ήταν εξαιρετικά προοδευτικά στο 16ο αιώνα. Για τον Καποδίστρια που δεν έψαξα. Εντάξει, κάτι έψαξα και εκεί. Θέλω να πω, δεν μπήκα σε φάση, ανοίγω πολλά κοιτάπια και σημειώνω και κάνω και δείχνω. Κρατούσα 5 πράγματα και είχα όμως το υπόβαθρο εκεί. Υπήρχε και επίσης θέλω να πω και το άλλο. Είπα ότι δεν μου αρέσει η ιστορία, έτσι, γιατί και αυτό λιγάκι κάπου ακούστηκε περίεργο και ειδικά σε μια συνάθρηση ιστορικών. Λοιπόν, αυτό όταν ήμουν κοριτσάκι στο σχολείο. Βαριόμουνα. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που γινόταν. Έπεσα και σε μια από τις καταπληκτικές μεταρρυθμίσεις τις σχολικές, όπου όταν δίναμε εξετάσεις ήρθε ένα βιβλίο το οποίο ήταν πραγματικά καταλαβίστικο. Δεν πεζόταν με τίποτα. Αργότερα άρχισα να διαβάζω, αλλά ξεκίνησα, όπως σας είπα, με αυτά της καθημερινότητας. Τα πιο απλά, όχι τα ιστορικά γεγονότα, μετά η ιστορία πολιτισμού και. Δηλαδή, άρχισα να αποκτώ μια σχέση με αυτό το πράγμα. Δεν είμαι αντίθετη της ιστορίας, σε καμία περίπτωση. Απλώς λέω ότι ακριβώς επειδή αυτό που κάνω είναι ποίηση και ακριβώς επειδή είναι κάτι πολύ αφαιρετικό και λειτουργώ πολύ με τον ήχο, δεν θέλω να έχω πάρα πολλές πληροφορίες. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι αυτό που θα πω, ό,τι επιλέξω να πω, θα είναι σωστό και δεν θα είναι αλλοντάλλον. Αλλά δεν θέλω να έχω πάρα πολλές πληροφορίες, γιατί μόλις τις μαζέψω, αυτές θα με δεσμεύσουν και θα μου το χαλάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσω. Αυτό. Εγώ να σας διακόψω λίγο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για μένα. Δεν ήξερα ότι θα τραβήξει μέχρι μια η ώρα, γιατί έχω κανονίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη και πρέπει σε 3-4 λεπτά να βγω. Ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τον κύριο Ακρίβο πριν αποχωρήσει? Όχι. Να είστε καλά. Περαστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό χειμώνα να έχουμε. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Οι άλλοι μπορούμε να συνεχίσουμε όμως. Παναγιώτη, Τάσο. Κάποια ερώτηση ή κάποια συζήτηση να κάνουμε? Νομίζω πρέπει να δοθεί ο λόγος στο κοινό, γιατί εμείς έχουμε ρωτήσει αρκετά. Σωστό. Οπότε δικαιούνται και οι υπόλοιποι. Έχουμε πολλούς και εκλεκτούς και φίλους και συναδέλφους εδώ. Νομίζω μπορούμε να θέσουμε μια ερώτηση, ένα ερώτημα. Τριαντάφυλλε, Παναγιώτη, Γατσοτή, Νίκο Μποζίνη. Ο κύριος Αγγελάκος θέλει. Ο Κώστας Αγγελάκος. Σας ακούμε, κύριε Αγγελάκη. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία και για την ιδέα γενικότερα και την υλοποίησή της, που είναι ακόμα καλύτερη. Σήμερα ήταν εξαιρετική η παρουσίαση, πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις από τους δύο συγγραφείς, πολύ ωραία τα κριτικά ερωτήματα και όλος ο προβληματισμός, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αυτό που έμεινε, δεν θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, αυτό που έμεινε και νομίζω το έθεσε πολύ καλύτερα από όλους μας ο Παναγιώτης, ο Πυρπυρής, είναι πράγματι, η λογοτεχνία είναι μια υπέρβαση. Δεν είναι μια πειθαρχία όπως είναι η επιστήμη της ιστορίας, είναι μια υπέρβαση και αυτή η υπέρβαση λειτουργεί πολύ θετικά και στην μάθηση και στη διδασκαλία της ιστορίας στην εκπαίδευση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα δύο βιβλία λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πράγματι, οποιαδήποτε κριτική προσέγγιση και των μύθων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει μέσα από το λογοτεχνικό λόγο. Και αυτό φάνηκε και από την παρουσίαση των δύο βιβλίων. Αυτό ήθελα να πω. Συγχαρητήρια και καλό αντάμωμα και στα υπόλοιπα βιβλία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε.
Παναγιώτη, ο Πυρπυρής θέλει να συμπληρώσει κάτι, ο Τάσος ο Μάθος. Όχι, εκτός από πιο βεβαίως και όλοι έτσι, αυτή την σχέση λογοτεχνίας και ιστορίας, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, έτσι όταν ανεξάρτητα από το αν θα προσεγγίσουμε, αν θα προσεγγίσουμε αυτά τα βιβλία, αν έχουμε χρόνο να το κάνουμε και τη διάθεση να το κάνουμε, πάντοτε η επιλογή πρέπει να είναι προσεκτική, πάντοτε η διάθεση πρέπει να είναι στοχαστική και πάντοτε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το υπόβαθρο του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι στέρεο, έτσι, και να υπηρετεί τις πειθαρχίες της ιστορίας και όχι τις προσωπικές του ιδεολογικές έτσι, καταβολές ή στοχεύσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό μονάχα. Νομίζω ότι όντως και τα δύο αυτά βιβλία μπορούν και πρέπει στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας και της διδασκαλίας ενός ολόκληρου λογοτεχνικού κειμένου να πλαισιώσουν τους εκπαιδευτικούς. Εγώ θα έκλεινα περισσότερο στο βιβλίο της κυρίας Διονυσιοπούλου, όχι γιατί δεν ευχαριστήθηκα το βιβλίο του κυρίου Ακρίβου, όχι γιατί δεν θα το συνέστηνα, αλλά διότι είδα εμέσως ότι άγγιξε αμέσως τα παιδιά. Υπό την έννοια ότι αυτό που είπες και εσύ, η ποικιλία των τεχνικών της, η εναλλαγή ας πούμε, έτσι, των πεζών κεφαλαίων, η εναλλαγή του ρυθμού, όσο και αν στην αρχή ίσως ξενίζει με την τεχνική που χρησιμοποιεί, την τριπλή τεχνική, δηλαδή πότε μιλάει ο Καποδίστριας, πότε και το χάνουμε εκεί κάπως, ας πούμε, το χάνουν ίσως κάπου τα παιδιά, όταν μπουν μέσα μπορούμε να κάνουμε στοχαστικές συζητήσεις. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο συγγραφείς, παρόλο που ο κύριος Ακρίβος δεν είναι εδώ για τις τοποθετήσεις και και εσάς για την ευκαιρία που μου δώσατε. Εμείς ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Κάποιος από το ακροατήριο να κάνει κάποιο σχόλιο, όχι απαραίτητα ερώτηση, μπορείτε όμως να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ελάτε, συνάδελφοι, πείτε κάτι, μην είστε σιωπηλοί. Τόσοι φίλοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ουδής. Κάπως έτσι νομίζω ότι λύσαμε και τις απορίες της κυρίας Χρονοπούλου που είναι μέσα, αλλά ήταν διαρκώς έτσι, με τα ερωτήματα. Πώς. Είναι πώς θα κυλήσει αυτό που λέγαμε, χωρίς άγχος. Εσείς είσαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, στοχευμένα τα ερωτήματά σας και βεβαίως βλέπετε πώς η συζήτηση αυτονομείται από ένα σημείο και μετά. Νομίζω ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά, Παναγιώτη. Και ευχαριστούμε, όλοι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμείς θα ανοίξω την κάμερα στην επόμενη εβδομάδα. Okay, εντάξει. Ο Νίκος ο Κοζίνης, αν είναι εδώ, δεν θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Ο καλός μου φίλος και συνάδελφος, που πολύ μου λείπει όλη η παρέα.